Καλησπέρα σε όλους από το Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Είμαι Αντιγόνη Κοτανίδη και είχα τη χαρά να είμαι υπεύθυνη έργου του Curing the Limbo, του πιλωτικού προγράμματος ένταξης προσφύγων του Δήμου Αθηναίων. Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή εκδήλωση για το κλείσιμο του προγράμματος. Το Curing the Limbo ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Δήμο Αθηναίων, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις δύο διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, Catholic Relief Services και International Rescue Committee, ενώ κεντρικό ρόλο έπαιξε στην υλοποίηση και το Συναθηνά του Δήμου Αθηναίων, ως βασική πλατφόρμα διασύνδεσης με την πόλη και τους ενεργούς πολίτες της. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αστικές Καινοτόμες Δράσεις και διήρκησε 3 χρόνια, από το 2018 έως σήμερα. Απευθύνθηκε σε ενήλικες αναγνωρισμένους πρόσφυγες, παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης, στέγασης, εργασιακής συμβουλευτικής, ενώ φρόντισε και για τη διασύνδεσή τους με δράσεις της Αθήνας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας από τα 3 τελευταία χρόνια, από την πιλωτική λειτουργία του Curing the Limbo. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην Κατερίνα Αποστολοπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος, για να σας παρουσιάσει το σημερινό πρόγραμμα της εκδήλωσης μαζί με χρήσιμες οδηγίες για την καλύτερη παρακολούθηση και συμμετοχή σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή εκδήλωση του Curing the Limbo «Η Αθήνα μαθαίνει και μοιράζεται». Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να μοιραστώ κάποιες χρήσιμες οδηγίες για να παρακολουθήσετε όσο πιο ευχάριστα το σημερινό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια 2-ωρη εκδήλωση που πραγματοποιείται μέσω Zoom και για αρχιακούς λόγους βιντεοσκοπείται. Είχαμε φανταστεί την εκδήλωση αυτή να την πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί διαζώσεις και κυρίως με τους ίδιους τους συμμετέχοντες πρόσφυγες του Curing the Limbo. Η πανδημία μας άλλαξε τα σχέδια και όχι μόνο τα δικά μας. Έτσι, εκπέμπουμε ψηφιακά από την έδρα μας, από το Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, που υλοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια το Curing the Limbo και σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας απέναντι στην πανδημία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα ελληνικά, έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε στα αγγλικά, πατώντας το κουμπί των γλωσσών στο κάτω μενού του Zoom για να συνδεθείτε με την ταυτόχρονη διερμηνία. Welcome to our international audience. This is the final event of Curing the Limbo, which will be held in Greek. If you want to follow our event in English, just press the button on the bottom of your screen and switch language. Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε το chatbox, στέλνοντας τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, τις οποίες θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν μετά το πέρας της εκδήλωσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το hashtag μας, να το δούμε, που είναι το Curing the Limbo, για να κάνετε τα δικά σας post στα social media, καθώς και να ακολουθήσετε τους λογαριασμούς του Συναθηνά, ώστε να μάθετε όλα τα νέα μας, καθώς ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας. 2 λόγια για το σημερινό πρόγραμμα. Τέλεια. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εισαγωγή και αμέσως μετά τους επίσημους χαιρετισμούς, η Αντιγόνη θα μας περιγράψει τι μάθαμε συνολικά αυτά τα 3 χρόνια πιλωτικής λειτουργίας στην Αθήνα. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των βασικών πυλώνων θα μας ξαναγήσουν στις επιμέρους πολύ σημαντικές δράσεις του Curing the Limbo, ξεκινώντας από την ομάδα στέγασης, περνώντας έπειτα στον εκπαιδευτικό πυλώνα, στη συνέχεια στην εργασιακή συμβουλευτική που παρήχε το πρόγραμμά μας και τέλος στον πυλώνα της σύνδεσης των προσφύγων με δράση στην πόλη. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Δήμαρχε, καλώς ήρθατε στο Σεράφιο. Εκ μέρους όλων μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για το πρόγραμμα από την αρχή και την έμπρακτη στήριξη τα 2 τελευταία χρόνια. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με το Curing the Limbo, η Αθήνα είναι υπερήφανη γιατί έγινε η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που είχε τη δυνατότητα να δουλέψει στους πιο σημαντικούς τομείς του προσφυγικού προβλήματος. Στη σχέση των προσφύγων με τους πολίτες και την ένταξή τους. Με πράξεις και δράσεις που έδωσαν τα στοιχεία και την εμπειρία για την εφαρμογή αυτού του σημαντικού προγράμματος και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, που σηκώνουν το βάρος της πρόκλησης του προσφυγικού. Μαθήματα γλώσσας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, στέγαση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ψυχοκοινωνική στήριξη είναι τα συστατικά της πιλωτικής εφαρμογής του Curing the Limbo που απαντά στις σύγχρονες αναζητήσεις των ευρωπαϊκών πόλεων. Ένα πρόγραμμα που επιλέχθηκε στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας καλεί όλους να επαναπροσεγγίσουμε το θέμα
από μια άλλη, από μια διαφορετική οπτική. Να βλέπουμε δηλαδή τη δημιουργική λύση εν μιας τόσο μεγάλης πρόκλησης με τρόπους και όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανάγκης για την ομαλή συμβίωση μέσα στην πόλη. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώνει τον κύκλο του. Ολοκληρώνει τον κύκλο της πλειοτικής του εφαρμογής, αλλά μας αφήνει μια πολύ μεγάλη πρίκα. Την πρίκα της εμπειρίας που έφερε τεχνογνωσία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η τεχνογνωσία, που έχει ανάγκη ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε αστικό κέντρο, την έχει αποκτήσει πρώτη η πόλη της Αθήνας. Και έρχεται πιο κοντά στο σημείο να μπορεί να δώσει καλές πρακτικές παντού. Καλές πρακτικές που δημιουργήθηκαν μέσα από τη συνεργασία, τη δουλειά και τη θέληση να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της πόλης μέσα ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και είναι τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που ανέπτυξε ο Δήμος των Αθηναίων, όχι γιατί ανήκουν στις αρμοδιότητες του, αλλά γιατί στο επίκεντρο αυτού που εννοούμε ως αρμοδιότητα είναι πάντα ο άνθρωπος. Είναι οι ανάγκες του, τα προβλήματα και βεβαίως τα δικαιώματά του. Είναι τα θέλω και τα όνειρά του. Με πηξίδα λοιπόν όλα αυτά, υλοποιήσαμε μια σειρά από δράσεις τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιήσαμε ένα ολιστικό ενταξιακό πρόγραμμα που απετέλεσε τη φυσική συνέχεια των προγραμμάτων υποδοχής. Έτσι, έχουμε τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών που λειτουργεί στην περιοχή του Άγιου Παύλου τα τελευταία χρόνια. Αναπτύξαμε τεχνογνωσία στους τομείς της στέγασης, της εργασιακής συμβουλευτικής, της ανάπτυξης αξιοτήτων και της κοινωνικής ενδυνάμωσης. Γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την τεχνογνωσία που έχουμε ήδη αναπτύξει σε όλους αυτούς τους τομείς για τη στήριξη και των άλλων ευάλωτων πληθυσμών της απόλυσης. Και μέσα από τη βραβευμένη πλατφόρμα του Δήμου, το ΣΥΝ Αθηνά, είδαμε την ανάπτυξη μιας πρωτοφανούς για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα πρωτοβουλίας. Τη σύμπραξη προσφύγων με ενεργούς πολίτες της Αθήνας για δράσεις μέσω του Co-Athens που ωφέλησαν τις γειτονιές. Εξίσου σημαντική ήταν και η εμπειρία της σύμπραξης με σημαντικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τις δύο διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, International Rescue Committee and Catholic Relief Services, τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιμη συνεργασία. Γιατί μέσα από αυτές τις συνέργειες, με τα πανεπιστήμια, με την κοινωνία των πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα, η Αθήνα μαθαίνει και γίνεται καλύτερη. Και ασφαλώς καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος έπαιξε η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, που με την πολυετή εμπειρία της στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανέλαβε την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και την επικοινωνία όλων των δράσεων. Ένα τεράστιο λοιπόν ευχαριστώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ιδιαίτερα στους ανθρώπους του Curing the Limbo, σε αυτή τη σπουδαία, αυτή τη μοναδική ομάδα του Curing the Limbo, και ασφαλώς θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον προκάτοχό μου, τον Γιώργο Καμίνη, ο οποίος έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο, έχοντας εμπνευστεί το πρόγραμμα αυτό και νομίζω δικαίως θεωρείται ο πνευματικός του πατέρας. Κυρίες και κύριοι, με όλη αυτή την εμπειρία, με όλα αυτά τα εργαλεία, η Αθήνα μεγαλώνει τη φαρέτρα της για να έρθει ακόμα πιο κοντά σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Σε όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Σε μια πόλη που ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει σε αυτόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την πρόεδρο της ΕΑΤΑ και εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων, την κυρία Μελίνα Δασκαλάκη. Κυρία Δασκαλάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αμέριστη υποστήριξη στο πρόγραμμα και την καθοδήγησή σας, χάρη στην οποία καταφέραμε να υλοποιήσουμε μια πρωτοφανή σύμπραξη για τα ελληνικά δεδομένα. Καλώς ήρθατε και εσείς στο ΣΕΡΑΦΙ. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι ξανά εδώ. Ο Δήμος Αθηναίων. Μπορώ να βγάλω τη μάσκα και έτσι θα είμαστε καλύτερα. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που εφάρμοσε πιλωτικά ένα τέτοιο πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως το Curing the Limbo, όπως και είπε, σημείωσε νωρίτερα και ο Δήμαρχος. Τα αποτελέσματα, έπειτα από 3 χρόνια λειτουργίας, δείχνουν ότι οι γειτονιές της Αθήνας έμαθαν από αυτή τη συνύπαρξη προσφύγων και μόνιμου πληθυσμού και είναι σε θέση να μοιραστούν καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και τεχνογνωσία με αντίστοιχα προγράμματα με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις. Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του UIA
Ήταν η ενθάρρυνση το Δήμο να σχεδιάζουν τέτοια πιλωτικά προγράμματα σε συνέργειες με φορείς από την κοινωνία των πολιτών, ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Το Curing the Limbo έκανε ακριβώς αυτό. Πέρα από τις καινοτομίες, για τις οποίες θα μιλήσουν αναλυτικότερα οι εταίροι στη συνέχεια, το πρόγραμμα δημιούργησε πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την Αθήνα. Με τη βοήθεια της πόλης, οι πρόσφυγες βγήκαν από τη μετέωρη, από τη λίμπο κατάσταση στην οποία είχαν βρεθεί, συνεργάστηκαν και έμαθαν να συνυπάρχουν. Το Curing the Limbo δοκίμασε ιδέες για κάθε μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές πόλεις στο ζήτημα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Εφάρμοσε μια πρακτική κοινωνικής και προσιτής κατοικίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας και της ένταξης των προσφύγων. Η ΑΤΑ, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, έχοντας, όπως είπαμε, την απαιτούμενη επιχειρησιακή εμπειρία για την υλοποίηση τέτοιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο και της ενταξιακής πολιτικής του Δήμου Αθηναίων. Το Curing the Limbo πήγε ένα βήμα πιο πέρα από τα άλλα ενταξιακά προγράμματα και πέρασε από τη λογική των παροχών στη λογική των κοινών δράσεων, της αλληλεπίδρασης Ελλήνων και προσφύγων σε όφελος της γειτονιάς και της πόλης. Γιατί η πεποίθησή μας και η πεποίθηση του Curing the Limbo, έτσι όπως την εξέφρασε, είναι ότι εκεί ακριβώς ολοκληρώνεται η ένταξη, όταν οι καινούργοι κάτοικοι αυτής της πόλης γίνονται ενεργοί πολίτες στη ζωή της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε αμέσως στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται συνεχώς στον πλευρό των συμμετεχόντων, εμψυχώνοντάς τους, αλλά και ενημερώνοντάς τους, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στις τρέχουσες αλλαγές στη ζωή της Αθήνας, αυτές που όρισε η πανδημία. Πέρα από την εξεύρεση λοιπόν ενός καινοτόμου μοντέλου ένταξης, η εξεύρεση ενός μοντέλου το οποίο εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητά τους στην Αθήνα μετά το πέρας του προγράμματος, είναι ο καταληκτικός στόχος του Curing the Limbo. Και αυτό επιχειρείται σήμερα μέσα από την αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, με την οποία και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Ήδη από το τρίτο και τελευταίο έτος λειτουργίας του Curing the Limbo, η βαρύτητα μετατοπίστηκε στη συστηματική αξιολόγηση δράσεων και υπηρεσιών, στην ενδελεχή καταγραφή των καλών πρακτικών και στην εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων. Το πρωτότυπο μοντέλο δράσης μετεξελίσσεται πλέον σε μια δημόσια πρόταση πολιτικής στο πλαίσιο της ένταξης των προσφύγων. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του Δήμου ως φορέα θεσμικής συνέχειας και οργανικής παρακαταθήκης του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, τόσο για την Αθήνα, όσο και για οποιαδήποτε άλλη πόλη που θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ανάλογες κλίμακας προγράμματα ένταξης προσφύγων ή άλλων ευάλωτων πληθυσμών, στο βαθμό που αυτά τα δύο έχουν κοινά στοιχεία. Το Curing the Limbo είναι το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα ένταξης που υλοποιήθηκε από Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα. Μέσω του Δήμου Αθηναίων, η μεθοδολογία του, η τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές του ανάγονται σε προτάσεις που είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράδειγμα και να εφαρμοστούν και σε άλλες πόλεις. Θέλω, τελειώνοντας, φυσικά να ευχαριστήσω κι εγώ όλους όσους εργάστηκαν για το πρόγραμμα. Έχω προσωπική εμπειρία από αυτή τη συνεργασία και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω για την ευρηματικότητα, την αφοσίωση και τη συνεργασία που έδειξαν τόσο μεταξύ τους οι εταίροι, όσο και με όλους τους παράγοντες του Δήμου και της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όντως μια πολύ ωραία συνεργασία και ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Δασκαλάκη. Μαζί της δουλέψαμε πολύ στενά, βήμα-βήμα, σε όλα τα στάδια του Curing the Limbo και η καθοδήγησή της ήταν πολύτιμη. Στη συνέχεια, προσκαλώ την Αντιγόνη ξανά από το Δίπλα Στούντιο, η οποία θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Curing the Limbo και θα μας δείξει και μερικά στιγμιότυπα από τα 3 χρόνια της πιλωτικής μας λειτουργίας. Αντιγόνη. Ευχαριστώ, Κατερίνα, και από αυτό το στούντιο. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα στο τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού που κράτησε 3 χρόνια, κατά τα οποία ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις, αλλά και με πολλές χαρές και επιτυχίες. Σε μια περίοδο που δεν υπήρχε κανένα άλλο ενταξιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, παρά μόνο κάποιες μεμονωμένες υπηρεσίες που απευθύνονταν σε πρόσφυγες, θελήσαμε να κάνουμε την αρχή στο Δήμο Αθηναίων και να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την ένταξη στην πόλη μας. Στόχος μας ήταν να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες
που βρίσκονταν ήδη κάποια χρόνια στην Ελλάδα, σε αναμονή, να κάνουν ένα βήμα προς την ομαλοποίηση της ζωής τους μέσα από μια σειρά υπηρεσιών, αλλά και δράσεων που θα τους έφερναν πιο κοντά στην ίδια την πόλη. Το Curing the Limbo ήταν το πρώτο ενταξιακό πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης που υλοποιήθηκε από φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήταν ολιστικό γιατί παρήχε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε την υλοποίησή τους με συντονισμένο τρόπο. Κεντρική φιλοσοφία του προγράμματος ήταν πως η ένταξη συνδέεται με την αυτονόμηση. Σε όλη τη διάρκεια της τριετίας διαπιστώσαμε πως η αυτονόμηση δεν είναι μόνο ζήτημα δεξιοτήτων, αλλά και δημιουργία συστήματος ασφάλειας, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αισθήματος ενδυνάμωσης και εξοικείωσης με τους ανθρώπους, το χώρο και την ίδια την πόλη. Στόχος μας ήταν εξ αρχής η στήριξη των συμμετεχόντων για τη μετάβαση από την απλή λήψη υπηρεσιών στην προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή. Ήμασταν κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών. Αφιερώσαμε χρόνο στο να εξηγήσουμε τι σημαίνει να ζει στην Αθήνα. Ήταν μια προσπάθεια που χρειάστηκε περισσότερο χρόνο. Βασίστηκε όμως στην πεποίθησή μας ότι μπορεί να φέρει αποτελέσματα και μετά το τέλος του προγράμματος. Λόγω του πιλωτικού χαρακτήρα, το πρόγραμμα λειτουργήσε με μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, πάντα συνομιλώντας με τους ανθρώπους και ακούγοντας τις πραγματικές τους ανάγκες. Έτσι, περνούσαμε από την υλοποίηση στην αξιολόγηση, στον επανασχεδιασμό και ξανά στην υλοποίηση, βελτιώνοντας διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Οι υπηρεσίες που προσφέραμε αφορούσαν την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από μαθήματα γλώσσας, πληροφορικής και οπτικοακουστικών, την έβρεση μιας προσιτής κατοικίας, την υποστήριξη στη διαδικασία έβρεσης εργασίας και τη διασύνδεση με δράσεις στην πόλη. Μέσα από την πρωτοβουλία Co-Athens χρηματοδοτήσαμε και τη δημιουργία νέων δράσεων που προέκυψαν από τη σύνδεση ενεργών ομάδων πολιτών με συμμετέχοντες του προγράμματος. Μάθαμε πως η περιοχή όλων αυτών των υπηρεσιών με συντονισμένο τρόπο είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη για την ένταξη. Σημαντική είναι και η ύπαρξη ενός εξατομικευμένου πλάνου δράσης που λαμβάνει υπόψη τόσο τις διαφορετικές ανάγκες όσο και τις δεξιότητες των ανθρώπων. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αλληλεπίδραση με την πόλη. Οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν με δεκάδες δράσεις ενεργών πολιτών, γνωρίζοντας τους κατοίκους, τις ανάγκες τους, τις γειτονιές της Αθήνας. Παράλληλα, επενδύσαμε χρόνο στη δημιουργία γνωριμιών με τους ιδιοκτήτες, τους εργοδότες, τους γείτονες, πιστεύοντας πως λειτουργούν σαν γέφυρες στην ένταξη, χτίζοντας μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ παλαιών και νέων κατοίκων της Αθήνας. Δραστηριοποιηθήκαμε σε έναν κοινό χώρο, εδώ, στο δεύτερο όροφο του Σεραφείου, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες, ένα σημείο πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες μας, ενώ παράλληλα βοήθησε και τη διασύνδεση της ίδιας της ομάδας μας, που ήταν αποτελούμενη από διαφορετικούς φορείς και διαφορετικές ειδικότητες. Αυτός ο κοινός χώρος είναι σημαντικός, ήταν σημαντικός για το Curing the Limbo και είναι απαραίτητος για κάθε ενταξιακό πρόγραμμα. Άλλωστε, η απομάκρυνσή μας από αυτόν κατά την περίοδο της πανδημίας στήχησε πολύ σε όλους μας. Το Curing the Limbo εξυπηρέτησε συνολικά 376 ενήλικες πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους άντρες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 43 άτομα έλαβαν πιστοποίηση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, 65 άτομα βρήκαν εργασία, 298 άτομα βρήκαν στέγη με την υποστήριξη της εργαστικής υπηρεσίας, 208 άτομα έλαβαν μέρος σε 579 διαφορετικές δράσεις στην πόλη, ενώ πάνω από 1.000 κάτοικοι έλαβαν μέρος σε δράσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα. Σε αυτό το ταξίδι δεν έλειψαν και δυσκολίες. Εξωτερικές συνθήκες όπως οι αλλαγές κεντρικής πολιτικής για το προσφυγικό, η αυξημένη αστεγία, η πανδημία, ήταν μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το Curing the Limbo κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησής του. Αντιληφθήκαμε τη σημασία του να είσαι ευέλικτος και να μπορείς να προσαρμόζεσαι συνεχώς. Ήταν μια μεγάλη κοινή προσπάθεια, η οποία αποτέλεσε από μόνη της μια πρόκληση και για το Δήμο. Μέσα από την εμπειρία μας, μάθαμε πως οι συμπράξεις είναι πολύ σημαντικές για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ενισχύουν την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν πάντα την εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί ένα συγκεκριμένο πεδίο παρέμβασης. Οι συνεργασίες απαιτούν όμως χρόνο για να ευδοκιμήσουν, για να χτιστεί μια κοινή ταυτότητα, να προσδιοριστούν οι κοινοί στόχοι. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι πάντα εύκολες, ούτε αυτονόητες και μπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Παρόλες τις δυσκολίες, μάθαμε πως αυτή η ποικιλομορφία είναι εξαιρετικός πλούτος από μόνη της, γιατί δίνει νέες προοπτικές και ενισχύει τη γνώση. Κάτι που μόνο ωφέλη μπορεί να έχει σε σύνθετα κοινωνικά ζητήματα όπως το προσφυγικό, αρκεί να μπουν οι σωστές βάσεις. Καταφέραμε να στήσουμε έναν κοινωνικό οργανισμό,
ο οποίος μπορεί να ολοκληρώνει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουνίου. Κατέγραψε όμως μια σημαντική εμπειρία για την υλοποίηση σύνθετων προγραμμάτων με πολλές πτυχές. Είμαστε σίγουροι πως αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και για άλλους Δήμους και ελπίζουμε να αξιοποιηθεί. Τι πετύχαμε λοιπόν τα τρία τελευταία χρόνια? Did we cure the limbo? Δύσκολο να μιλήσει κανείς για την ένταξη σε ένα διάστημα τριών ετών. Βοηθήσαμε όμως σίγουρα να γίνει ένα πρώτο σταθερό βήμα με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο και με πίστη στη βούληση και τις δυνατότητες των ανθρώπων. Μάθαμε πολλά για το πώς να υποστηρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού. Στήσαμε ένα πρόγραμμα από το μηδέν, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στη χώρα μας. Δημιουργήσαμε μεθοδολογίες που καλύπτουν τις περισσότερες πτυχές της ένταξης, για τις οποίες είμαστε εξαιρετικά περήφανοι. Τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αναπυλώνα θα παρουσιαστούν από τους συνεργάτες μας στη συνέχεια σε ξεχωριστά πάνελς. Μπορείτε όμως να βρείτε όλους τους οδηγούς και την εργαλειοθήκη που δημιουργήσαμε στην ιστοσελίδα μας curingthelimbo.gr. Τέλος, όλα τα συμπεράσματα του έργου είναι καταγεγραμμένα στην τελική μας έκδοση «Η Αθήνα μαθαίνει και μοιράζεται», την οποία επίσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σήμερα, λοιπόν, τελειώνει ένα ταξίδι, το οποίο για μένα ξεκίνησε το 2016, όταν ο Γιώργος Καμίνης συγκρότησε μια ομάδα για την υποβολή μιας πρότασης συνταξιακού προγράμματος στην πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις. Η ομάδα λειτουργήσε υπό την εποπτεία της τότε Αντιδημάρχου Καινοτομίας και Κοινωνίας των Πολιτών, Αμαλία Ζέπου, και με την πολύτιμη συνδρομή της Μαρίας Λογοθέτη, Διευθύντριας του Δημάρχου. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις τους για την εμπιστοσύνη. Και η σημερινή διοίκηση όμως αγκάλιασε το πρόγραμμα και το στήριξε ουσιαστικά. Και θα ήθελα και ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, και την κυρία Μελίνα Δασκαλάκη, όπως και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Τσιατσιάμι, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΤΑ, τον κύριο Βλάχο. Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή μιας εξαιρετικά δυναμικής ομάδας έργου, που δούλεψε σκληρά για να δώσει σάρκα και οστά σε ένα όραμα, σε μια ιδέα. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, κάποιοι είναι εδώ μαζί μας σήμερα, για τη συμβολή τους σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Στο Curing the Limbo συμμετείχαν πρόσφυγες προερχόμενοι από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Κονγκό, το Καμερούν και άλλες χώρες. Θυμάμαι σαν χθες την αγωνία της πρώτης μέρας εγγραφών. Ο Ρεζά, η Μπιμπίς, ο Ραζούλ, ο Καραμουντίν, η Φατεμέ, ο Έρνια, ο Μουρταζά, η Νάνση, ο Τζαβάντ, ο Χαμιντέ, ο Κριστιαν και άλλοι πολλοί γέμισαν τη ζωή μας τα τρία τελευταία χρόνια με πολύτιμες εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την εμπιστοσύνη. Κλείνοντας, θα ήθελα τώρα να μοιραστώ μαζί σας ένα σύντομο βίντεο για το πρόγραμμα, το οποίο ετοίμασε ο Στρατής Βογιατζής και η ομάδα του. Σας ευχαριστώ πολύ. This group is very active about everything and they teach me which way we can find the life in the Greece. Being a mom is not easy. Being a refugee is not easy. In that point, I found the curing the limbo. In that point, when we got the hard things, we got some hope. Για πρώτη φορά, ένας Δήμος ως επικεφαλής μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, με όλη την πολύτιμη γνώση που φέραν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το πανεπιστήμιο, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ένας Δήμος έκανε ένα πρόγραμμα ενταξιακό, ολιστικό, με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πήγα στον Δήμο, ήταν ένα job center. Από εκεί κάποιος μου είπε υπάρχει και ένα πρόγραμμα λέγεται Πρινίμπο. Μπορείς να πας εκεί, εκεί είναι ειδικά για τις μετανάστασεις. Μπορούν να σε βοηθάνε και παραπάνω. Αυτό που έκανε το Curing the Limbo ήταν να δώσει αυτές τις δράσεις συντονισμένες, ολοκληρωμένες, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος που παίρνει τις υπηρεσίες να έχει ένα νήμα. Η ένταξη σίγουρα είναι μια διαδικασία που παίρνει πολύ καιρό και έχει και διάφορους παράγοντες μέσα. Η απασχόληση όμως, η απασχόληση κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι καινούριο σε μια χώρα, είναι σίγουρα κέρια σημασίας. Η βασική ιδέα στηρίχθηκε σε μια υπόθεση, η οποία είχε να κάνει με την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ πόλης και προσφύγων. Η καινοτομία του δικού μας προγράμματος ήταν ότι η προσέγγιση ήταν
εξατομικευμένη και επικεντρωμένη στο άτομο. Μόνο. Hello everyone. An assistant. Jabba. Το ζήτημα είναι να ενταχθούν οργανικά, να αισθάνονται και αυτοί ότι αποτελούν ένα κομμάτι ενός συστήματος και το ίδιο το σύστημα να τους αναγνωρίζει και αυτούς ότι είναι κομμάτι του. Στο δικό μου το μυαλό το Curing the Limbo είναι ένα πάντρεμα. Παντρεύει καταρχάς πολλούς οργανισμούς μαζί, δημόσιο τομέα, ιδιωτικό, τρίτο τομέα, την κοινωνία των πολιτών, τους πρόσφυγες. Είναι ένα πάντρεμα λοιπόν πολλών φιλοσοφιών και διαφορετικών έτσι, κουλτούρων από οργανισμούς. Πρέπει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούμε την πόλη που ζούμε. I want to stay here. I want to learn. You have to leave. You have to leave. You know, you have to breathe. You have to be alive, people. Αυτή ήταν μια μικρή γεύση από όσα ζήσαμε τα 3 χρόνια με το Curing the Limbo. Θα έχετε όμως τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και ένα μεγαλύτερο, ένα 10-λεπτο ντοκιμαντέρ, που θα αναλυθεί πάρα πολύ σύντομα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που προανέφερε η Αντιγόνη, στην ιστοσελίδα μας, που υπενθυμίζω ότι είναι το curingthelimbo.gr. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ομάδα στέγασης και στον διευθυντή της Catholic Relief Services, κύριο Κόνορ Ολόκλαν, για να μας παρουσιάσει το στεγαστικό πρόγραμμα του Curing the Limbo. Welcome, Mr. Ολόκλαν. The floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen watching, and those that are here today, it is a pleasure and an honor to be here and to represent Catholic Relief Services here today at this event. As you may be aware, Catholic Relief Services is a global agency responding to humanitarian crises around the world and also supporting communities and people in longer term development projects as well. Specifically here in Greece, what that has meant is that since the European migration crisis in 2015, CRS has worked to meet the immediate needs of asylum seekers and refugees here in Greece, but also to support longer term integration into Greek society as well. And that has been the basis for our work in the last 6 years. Central to that has been the Curing the Limbo project. It has been a key pillar for CRS in Greece. And it has been, I think, for CRS, a real honor to work with such a dynamic set of stakeholders and partners and to collaborate on such an innovative program that really, I think, as you saw in the video there before this, the effect that that has had and the impact that that has had for people who are part of the program as well. And so in particular, I would like to thank the municipality of Athens. I think the partnership through the Curing the Limbo program has brought an amazing innovation to how asylum seekers and refugees are supported in a European context, like in Greece also. So on behalf of CRS, I would certainly like to thank the mayor's office and also to all the partners of the program. I think there's a huge amount of learning from the program in the last 3 years, and this is what we're here today to hear a little bit about. On that basis, I would like at this point to pass it over actually to hear a little bit about what CRS in particular has done to support affordable housing for participants of the program. And I will ask, what I will do is introduce you now to Stefania Giftopoulou, who's our project manager with CRS, and also Babish Makalutila Matondo, who is a program participant of our program as well. So I will now pass over to them. Thank you very much. Thank you, Connor. Καλησπέρα και από μένα.
Θα ξεκινήσω με μία σύντομη παρουσίαση του προγράμματος. Ευχαριστώ. Η ομάδα της CRS λειτουργήσε πιλωτικά εντός γραφείου, ένα γραφείο κοινωνικής μίσθωσης, το οποίο διαμεσολάβησε μεταξύ συμμετεχόντων και ιδιοκτητών ακινήτων. Παρήχε κίνητρα και υπηρεσίες. Παρήχε κίνητρα και υπηρεσίες και προς τις δύο πλευρές, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στην οθόνη σας, και λειτουργήσε ως μέσο διασύνδεσής τους, ώστε να προκύψουν αμοιβαία υποφελής και οικονομικά βιώσιμες σχέσεις μίσθωσης. Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε δύο πράγματα. Πρώτον, στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους και στο αίσθημα της ασφάλειας εκατέρωθεν. Και δεύτερον, στην ενεργό συμμετοχή των προσφύγων καθ' όλη τη διάρκεια της στεγαστικής τους διαδρομής. Εδώ ενδεικτικά να πω ότι πάνω από τα μισά νοικοκυριά βρήκαν τα σπίτια μόνοι τους. Μετά από 3 χρόνια υλοποίησης, μπορούμε να μοιραστούμε κάποια από τα συμπεράσματά μας. Πολύ μεγάλη αξία είχε η ευελιξία του προγράμματος να προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικρές και μεγάλες τροποποιήσεις έγκαιρα, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την παρακολούθηση του έργου και από το feedback των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή των ίδιων των προσφύγων στην υλοποίηση, αλλά και τον επανασχεδιασμό των δράσεων, αποτέλεσε κλειδί στη δουλειά μας. Η συμβολή τους στην έβρεση διαμερισμάτων, οι κατευθύνσεις που μας έδιναν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων υπηρεσιών στην Αθήνα και οι νέες δράσεις ή οι τροποποιήσεις υφιστάμενων δράσεων που μας πρότειναν, έκαναν το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Παρήχαμε εξατομικευμένη υποστήριξη, κάνοντας ατομικές συναντήσεις και συνοδείες. Η προσέγγιση αυτή, παρότι μπορεί να θεωρηθεί χρονοβόρα, θεωρούμε ότι είναι κέρια σημασίας, γιατί ενδυναμώνει και εξοικειώνει τους δικαιούχους με τις διαδικασίες της ελληνικής πραγματικότητας. Τις οικειοποιούνται. Συνεργαστήκαμε μόνο με τον ιδιωτικό τομέα ενοικίασης, καθώς αποτελεί την κύρια πηγή αποθέματος κατοικιών στην Ελλάδα. Κρίνεται ωστόσο ότι το οικονομικό κίνητρο που παρήχε το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό, προσβάσιμο και οικονομικά προσιτό απόθεμα κατοικιών, καθότι τα ενοίκια στην Αθήνα είναι ακόμη ακριβά. Τέλος, ακολουθήσαμε την αρχή του Housing First, όπου οι συμμετέχοντες πρώτα μπαίνουν στο σπίτι και αφού έχουν καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν επισταμένως και με άλλες πτυχές της ζωής τους, όπως η εκμάθηση της γλώσσας, η έβρεση εργασίας, η συμμετοχή σε δράσεις στην πόλη και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο για την επιτυχία αυτού που περιγράφω έπαιξε η καλή συνεργασία και άμεση μεταξύ των πυλώνων του προγράμματος. Κλείνοντας, έχουμε συγκεντρώσει τα συμπεράσματα της δουλειάς μας σε χρήσιμους οδηγούς. Δημιουργήσαμε έναν οδηγό για την κατοίκηση στην Αθήνα, που απευθύνεται σε νέους κατοίκους και όχι μόνο, και περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς να βρεις ένα σπίτι, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από μία σχέση μίσθωσης, το κόστος και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πολυκατοικίας. Συγκεντρώσαμε επίσης και καταγράψαμε τα συμπεράσματα και τις καλές πρακτικές από την εμπειρία μας αυτά τα 3 χρόνια και με βάση τα παραπάνω ετοιμάσαμε ένα στρατηγικό σχέδιο για την οικονομικά προσιτή κατοικία που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Δήμο της Αθήνας αλλά και από άλλους Δήμους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό, με μικρές προσαρμογές, μπορεί να απευθυνθεί και σε ευρύτερη ομάδα στόχου. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μέσα από αυτή την εμπειρία, μάθαμε τη διαδικασία να κάνουμε το πρόγραμμα tailor στις ανάγκες της ομάδας στόχου. Αυτά από εμένα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Μπιμπής
η οποία θα μας καθοδηγήσει σε ένα quiz για τη στέγαση που ετοίμασε η ομάδα της στέγασης και θέλουμε τη συμμετοχή μας. Μπιμπίς. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπιμπίς Μακλουτήλα Ματών. Θέλουμε τη συμμετοχή σας στο quiz. Πηγαίνετε στο website που βλέπετε στην οθόνη. Θα βρείτε το link και το κωδικό στο chat. Παρακαλώ, βάλτε ένα nickname και πάμε να δούμε τι ξέρετε. Όλοι αυτοί είναι, δεν είναι. Πρώτο ερώτημα. Πόσα διαμερίσματα βρήκε η ομάδα της εργασίας? Δύο. Τι υπηρεσίες παρέχει η ομάδα στο ιδιοκτητές? Τρία. Τι έκανε η ομάδα όταν ένας ιδιοκτητής ανεβάσει το ενίκιο κατά 100 ευρώ? Τέσσερα. Πόσοι πρόσφυγες βρήκαν διαμέρισμα μόνοι τους? Ποια υπηρεσία μας είπαν οι πρόσφυγες ότι είναι η πιο σημαντική?
Merci. Και κάθε. Κάθε κέρδισε. Merci, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, κυρία Κάθε. Λοιπόν, τώρα θα πω και εγώ μία ιστορία. Εγώ ήμουνα στο πρόγραμμα Curing the Limbo και με βοηθήσει η ομάδα για να βρω σπίτι σε μία περίοδο που ήταν δύσκολα λόγω στο COVID, όταν μία ομάδα πολύ καλή, επειδή δεν μιλούσα ελληνικά, ήταν δύσκολο να βρω σπίτι, αλλά η ομάδα με βοηθήσε με τον ιδιοκτητή και το ενίκιο. Όταν μπήκα στο σπίτι, η ομάδα ήταν εκεί για να με βοηθήσει με το λογαριασμό και τη νέα μου ζωή στην Αθήνα. Εγώ έχω δύο παιδιά και χάρηκα πολύ με το πρόγραμμα στο Curing the Limbo. Κύλια, ευχαριστώ γιατί υποστηρίζει και λυπάμαι που τελευταίο το πρόγραμμα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπιμπής. Και εμείς λυπόμαστε πολύ που το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος. Πριν κλείσουμε όμως, πάμε να δούμε στο βίντεο τι μας είπαν και άλλοι συμμετέχοντες. Κάτι ευγενέστατα τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά, αθόρυβα. Για μένα ήσαν τέλειοι. Κύριοι. Τρεις νέοι άντρες μέσα σε ένα διαμέρισμα. Υπήρχε, αναρωτιόμασταν κατά πόσο κάποια στιγμή, όπως ήταν και λογικό εδώ που τα λέμε, θα ξέφευγαν και θα ήταν λίγο περισσότερο φασαριώζει από το κανονικό. Πέρασε ένας μήνας από το είχαν μετακομίσει, ήταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα και η μητέρα μου, ηλικιωμένη, η οποία ζει στο ακριβό διπλανό διαμέρισμα, μεσοδυχία με το δικό τους, άρχισε να με ρωτάει πότε θα μετακομίσουν οι νέοι νικάριδες. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν ήδη μέσα για ένα μήνα και ενώ αρχικά ανησυχούσε μήπως κάνουν υπερβολική φασαρία, κατέληξε να ανησυχεί επειδή δεν τους άκουγε καν. تو این یه سال مثلا یه بارم نامد خونه سر بزنه فقط به ما اطمینان داشت و ما خونه رو سریع سالم و اجاره شارت همه چیز رو کلا پرداخت کردیم و خیلی راضی بودیم هم از جای خونه هم از اون روز مادرشون همسایه ما اینجاست کیف پولش رو و گوشیش و این چیزا دم در خونه جا گذاشته بود در زدم بهش دادم بعد زنگ زدم به نانسی صاحب خونه و خیلی تشکر کرد که وسایلشو بهش دادم صابخانه ما هم صابخانه خوبی بوده و ما از دستش راضییم و حالا نمیدونم امیدوارم که اونم از دست ما راضی باشه با نهایت تشکر و سپاس فراوان ένα μικρό κουνελάκι, το πιο μικρό παιδί και κορίτσι της κυρίας Μόνας. Το ζωάκι έτυχε δεξιά-αριστερά, προσπαθούσε να του δώσει χαρακτήρα, να μάθει που πρέπει να πηγαίνει να κάνει τα τσίσα του, πώς να συμπεριφέρεται, ποιος είναι ο χώρος του. Και βέβαια, εμένα μου φάνηκε υπερβολικά αστεία ιστορία, διότι άλλη λογική του ζώου και άλλη λογική του παιδιού. إنسان يعني مثقف وواعي ومحترم حيل ودافع عني ومداريني يعني على حسب الأصول أتأخر بالإيجار أو بالفواتير يعني مراعيني كلش مراعين وصراحة ما أيازي شيء يعني كلش 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 فوق تصور إن إنسان راغي حيل راغي وأشكره على هالأسلوب وعلى هالتعامل الزين. Κάποια στιγμή οι ενοικιαστές μου είπαν ότι δεν μπορούν καθόλου να κοιμηθούν τα βράδια. Ο από πάνω κάνει τρομερή φασαρία. Μπλιάζει μέσα στη νύχτα. Ταράχτηκα όταν το άκουσα.
Τι να συμβαίνει άραγε. شبا ساعت تقریبا 12:01 بعد نصف شب صدای مرس زدن تو دیوار جیغ و داد می اومد، صدای فوش دادن می اومد و یکی از چیزهایی که ما اینجا خیلی سریع یاد گرفتیم فوشای یونانی به زبان اصلی و تلفظ دقیق بود و حقیقتا اولش ما خیلی ترسیده بودیم، گفتیم شاید کسی بالا گروگان گرفته یا مشکلی پیش اومده یا طرف با زنش مشکل پیش اومده، هر روز میزنتش، هر شب موقع شب سر و صدا. خلاصه یه مدت که گذشت ما با سالخونه تماس گرفتیم، گفتیم یه همچین مشکلیه، من احساس میکنم یه نفر بالا بردن گروگان گرفتن، هر شب کتکش میزنن. متا با لیگز مرس λύθηκε το μυστήριο. Ο από πάνω είναι μανιώδης παίκτης του PlayStation. Και τις νύχτες της καραντίνας έπαιζε μανιακά, φορώντας ακουστικά και φωνάζοντας με πάθος. Οπότε δεν άκουγε τι συμβαίνει. Τελικά ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι αν ξεχνιέται να τον ειδοποιούν. Η λεπτότητα του χαρακτήρα, ο σεβασμός στο χώρο, η συνέπειά τους, η εντιμότητά τους. Και είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι από την πατρίδα τους φύγανε όχι απλά κυνηγημένοι, κάτι χειρότερο. Ήταν μια πολύ θετική εμπειρία, την οποία πολύ ευχαρίστως θα επαναλάμβανα. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα της Στέγασης, τη Στεφανία και την Μπιμπής για την παρουσίαση. Η πρόσβαση σε μια βιώσιμη κατοικία παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον προσφυγικό πληθυσμό. Και στο Curing the Limbo μάθαμε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ένα γραφείο κοινωνικής μίσθωσης. Μόλις τώρα λέγαμε με την Αντιγόνη ότι είναι πολύ κρίμα που δεν έχουμε όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος εδώ. Ευτυχώς προλάβαμε και τους βάλαμε στις οθόνες σας. Ήταν τιμή μας που είχαμε σήμερα, τουλάχιστον την Μπιμπής εδώ και την ευχαριστούμε πολύ. Και με αφορμή αυτό να σχολιάσω ότι η ομάδα της Στέγασης, όπως και όλοι οι πυλώνες, έδωσαν μεγάλη έμφαση στην αυτονόμηση και στην ενεργό εμπλοκή των συμμετεχόντων και πραγματικά κατάφεραν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να βρουν σπίτια μόνοι τους στην Αθήνα. Τους ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την κυρία Θάλια Δραγώνα, επικεφαλής του προγράμματος εκπαίδευσης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θάλια, καλώς ήρθες και εσύ στο Σεράφιο. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι πολύ που θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω για τις δράσεις που έκανε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ήταν συνεργατικές σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες δράσεις και πυλώνες του προγράμματος. Αλλά πριν αρχίσω να περιγράφω εγώ τις δράσεις του προγράμματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών, θα δούμε ένα μικρό βίντεο που θα δώσει μια γεύση ζωντανή του τι ζήσαμε τα 3 αυτά χρόνια ως Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτη, μπορεί να έχω μια ερώτηση. Φυσικά. Θυμάσαι που γνώρισες. Ρασούλ, δεν θυμάσαι το δάσκαλό σου. Το δάσκαλό σου, έναν από τους εκπαιδευτές του προγράμματος Curing the Limbo, ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα ένταξης που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που ήθελε να πάρει τους πρόσφυγες και να τους εντάξει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Καταρχήν, εγώ δεν ήξερα τι είναι ίντερνετ, τι είναι υπολογιστή. Δεν ήξερες καθόλου να χρησιμοποιείς την τεχνολογία. Όχι. Α, μάλιστα. Και αυτά που σας λέω και έμαθα πολλά από το Curing the Limbo. Το Curing the Limbo ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά προγράμματα που είναι έτσι συντονισμένες όλες οι δράσεις μαζί.
Επίσης, ήταν μια σύμπραξη φορέων και προσπάθησε να φτιάξει μια σύνθεση όλων αυτών των χαρακτηριστικών που κάθε ένας οργανισμός είχε για να προσφέρει. Πώς κάνετε το μάθημα? Το μάθημα βασιζόταν στις αρχές της βιωματικής μάθησης, που σημαίνει ότι είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν πράγματα και να μαθαίνουν κάνοντας. Για σένα είναι δύσκολο ή εύκολο να κάνεις μάθημα μετανάστευση? Δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είναι διαφορετικό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί προσπαθώ να μάθω σε κάποιους ανθρώπους τη γλώσσα μου και την κουλτούρα μου, αλλά μαθαίνω και εγώ πάρα πολλά ταυτόχρονα. Μαθαίνω για τις άλλες χώρες, μαθαίνω άλλες γλώσσες, μαθαίνω πράγματα των διαφορετικών πολιτισμών τους και κουλτουρών, οπότε εγώ κερδίζω μαζί με εκείνους. Τι κάνατε στα μαθήματα? Κάναμε παιχνίδια, κάναμε ασκήσεις και μερικές φορές πηγαίναμε έξω. Το πρόγραμμα του ΔΗ Μαθηναίων Curing the Limbo είχε σαν στόχο να φτιάξει μια ομάδα ανθρώπων που να προέρχονται από την προσφυγική κοινότητα, που να είναι ικανοί όχι απλώς να ερμηνεύουν από τα ελληνικά στα φάρση, στα αραβικά ή σε οτιδήποτε άλλο και τούμπαλιν, αλλά να μπορούν να διαμεσολαβούν, να είναι δηλαδή ήδη μια γέφυρα ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό και στον πληθυσμό των προσφύγων. Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία του προγράμματος Curing the Limbo ήταν ο πρώτος χώρος υποδοχής των ωφελούμενων. Ο πρώτος της στόχος ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες του ωφελούμενου για να μπορέσει να τον κατευθύνει ανάλογα σε υπηρεσίες τόσο εντός προγράμματος όσο και εκτός προγράμματος. Curing the Limbo για μένα ήταν ένα φυτώριο ιδεών και συναισθημάτων. Παρότι έτρεχα το εργαστήριο φωτογραφίας, ένιωθα περισσότερο σαν συνοδοιπόρος με τους συμμετέχοντες μαζί, όπως και με την ομάδα των οπτικοακουστικών εργαστηρίων, αλλά και την επιστημονική ομάδα. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας τέτοιο που νιώθω πραγματικά ευτυχία και χαρά και πραγματική τύχη, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις να σου δοθεί η ευκαιρία και η ελευθερία να μπορέσεις πραγματικά να αισθανθείς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλέψεις και όχι να τον σχεδιάσεις και να τον εφαρμόσεις. As a Curing the Limbo and the workshop and especially photography make me know myself more and discover what I like, what I dislike. So I can say that they help me to dig inside my personality and discover what I should do or what I like and what I shouldn't do. Πώς είναι η ζωή σου στην Ελλάδα? Η ζωή μου στην Ελλάδα είναι ωραία. Έχω δουλειά, έχω σπίτι και μου αρέσει να κάτσω εδώ να ζω. Δεν μου αρέσει να πάω σε άλλα χώρες. Ως τώρα είμαι χαρούμενος που είμαι σαν γέφυρα. Ανάμεσα στους πρώτους. Ναι, ανάμεσα. Ναι. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος. Το Curing the Limbo κατασκευάσαμε μια καινούργια κοινότητα. Δεν είναι εύκολο να φτιαχτεί μια τέτοια κοινότητα. Σίγουρα δεν είναι εύκολο και πραγματικά είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και στην οποία κάπου πετύχαμε και κάπου δεν πετύχαμε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Δημιουργία μιας νέας κοινότητας, στην οποία προσπαθήσαμε, φέρνοντας ο καθένας αυτό που ήταν ο πλούτος του.
να ευχαριστήσω τον στρατηγό Γιατζή και την ομάδα του που έφτιαξαν αυτό το μικρό βίντεο, γιατί νομίζω ότι δείχνει με έναν ενδιαφέροντα τρόπο τι είναι αυτά που κάναμε. Και τώρα θα προσπαθήσω να σας τα συστηματοποιήσω λιγάκι με έναν δασκαλίστικο τρόπο. Το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, είχε μια σειρά από δράσεις, οι οποίες έχουν μια αόρατη σύνδεση μεταξύ τους. Έκανε μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Έκανε αυτά τα εργαστήρια οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργίας, τα οποία είδατε τη φωτογραφία. Έκανε μαθήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Είχε την ψυχοκοινωνική υπηρεσία. Έκανε ενδυνάμωση, εργαστήρια ενδυνάμωσης των ίδιων των στελεχών που δούλεψαν στο Curing the Limbo μέσα από Capacity Building. Έκανε εκπαίδευση και δικτύωση και ανάπτυξη στρατηγικών ενδυνάμωσης στο προσφυγικό ανθρώπων που δεν ήταν απαραίτητα συνδεδεμένοι με το Curing the Limbo, αλλά δουλεύανε σε υπηρεσίες εκτός. Έκανε την εκπαίδευση, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και το street law, δηλαδή μία πλατφόρμα όπου ευαισθητοποιούνται οι πρόσφυγες ως προς τα δικαιώματά τους. Όπως σας είπα, υπάρχει ένα κοινό νήμα που συνδέει όλες τις δράσεις και του Πανεπιστημίου, αλλά και των υπόλοιπων δράσεων του Curing the Limbo. Και αυτό είναι αυτό που λέμε συμμετοχική έρευνα δράσης, που σημαίνει ότι όταν κάνουμε μια κοινωνική παρέμβαση, σχεδιάζουμε, παρεμβαίνουμε στο πεδίο, παρατηρούμε, στοχαζόμαστε και ξανασχεδιάζουμε μέσα από επάλληλους κύκλους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αθεωρητικά, δηλαδή κάθε δράση έχει μια θεωρητική αφετηρία από πίσω και κομβική έννοια σε αυτή τη συμμετοχική έρευνα δράσης, όπως το λέει και ο όρος, είναι η συμμετοχή και ο συνεργατικός χαρακτήρας, τη συνεργατικός ανάμεσα σε αυτούς που σχεδιάζουν και ανάμεσα σε αυτούς που σχεδιάζουν και στο αντικείμενο της παρέμβασής τους. Ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, που είναι και χαρακτηριστικά και των άλλων δράσεων σε κάποιο βαθμό? Είναι ο σχεδιασμός που ήταν βασισμένος στις ανάγκες των ίδιων των ανθρώπων. Δεν πηγαίνουμε με έτοιμες λύσεις, αλλά είμαστε εκεί που βρίσκονται εκείνοι. Ήταν η ενεργητική συμμετοχή, η ενδυνάμωση και η κατάκτηση δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί η λειτουργικότητα και η αυτονομία των προσφύγων μέσα στην πόλη. Ακούσατε γι' αυτό και νωρίτερα. Ήταν σε όλες τις δράσεις η προσαρμογή στις συνθήκες του lockdown, πολύ προκλητική. Ήταν η διασύνδεση με τους υπόλοιπους πυλώνες του έργου, οι δράσεις δηλαδή, του Πανεπιστημίου συνδέθηκαν με την εργασία, με τη στέγη, με το Συναθηνά. Ήταν οι επιμορφωμένοι συνεργάτες με εμπειρία στο προσφυγικό και ήρθαν άνθρωποι που είχαν αυτή την εμπειρία, αλλά και εμείς είμαστε σε μια συνεχή επιμορφωτική σχέση μαζί τους. Και βέβαια και ένας κοινός τρόπος καταγραφής και αξιολόγησης, αυτό που γινόταν σε όλες τις δράσεις του Πανεπιστημίου, το οποίο ήταν συνήθως μέσα από στη βάση τήρησης ημερολογιών των εκπαιδευτών. Ας δούμε ένα-ένα μία-μία τις δράσεις. Η πρώτη ήταν το γλωσσικό πρόγραμμα. Εδώ βλέπετε ένα κείμενο ταυτότητας αριστερά και φωτογραφίες των ίδιων των προσφύγων. Τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, το χαρακτηριστικό τους ήταν και το καινοτόμο του στοιχείο, ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών πάνω σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Συνήθως τα προγράμματα σπουδών είναι για κάθε γλώσσα εξειδικευμένα. Εδώ έγινε ένα κοινό πρόγραμμα μέσα από την συνειδητοποίηση ότι οι γλώσσες έχουν όλες ένα κοινό υπόβαθρο. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ακολουθήσαμε ήταν η προσέγγιση των γραμματισμών, της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης και του τόπου, που με απλά ελληνικά σημαίνει ότι κανείς δεν μαθαίνει μόνο από ένα έντυπο κείμενο, αλλά μπορεί να μάθει από πάρα πολλών ειδών άλλα ερεθίσματα, μπορεί να μάθει από άλλες γλώσσες, τη γλώσσα της μουσικής, τη γλώσσα της εικόνας, τη γλώσσα του σώματος. Ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αισθανθούμε
τη γέφυρα που γίνεται ανάμεσα στους πολιτισμούς, άρα χρειαζόμαστε τη διαπολιτισμική συνέστηση και ότι αυτά όλα δεν μπορεί να γίνουν αποπλαισιωμένα, εκτός πλαισίου. Δηλαδή, οι άνθρωποι μαθαίνουν γιατί μαθαίνουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο που βρίσκονται. Οι συγκεκριμένοι μαθητές μας βρίσκονταν στην Αθήνα, σε συνθήκες ιδιαίτερες και εμείς έπρεπε να τους ακολουθήσουμε για να μάθουν σε αυτές τις συνθήκες. Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν του γλωσσικού προγράμματος ήταν η ενεργοποίηση του γλωσσικού ρεπερτοριού στο σύνολό του. Δεν μαθαίνουμε μόνο την ξένη γλώσσα απ' έξω, αλλά αντλούμε από όλους αυτούς τους πόρους που έχουμε από άλλες γλώσσες. Η έμφαση στην επικοινωνία, δηλαδή για να μάθουν οι άνθρωποι πρώτα να μπορούν να επικοινωνήσουν τη γλώσσα, δεν μπορεί να τη μαθαίνουν στο θρανίο τους, πρέπει να ξέρουν να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο επικοινωνίας, ότι αυτό ήταν δραστήριο κεντρικό, άρα μαθαίνουν κάνοντας οι άνθρωποι, μαθαίνω κάνοντας, και κάνοντας και σχεδιάζοντας projects, σχεδιάζοντας σχέδια εργασίας, μέσα και έξω από το περιβάλλον της τάξης και βέβαια με διδακτικά υλικά τα οποία δεν είναι από πριν έτοιμα για οποιονδήποτε, αλλά είναι διδακτικά υλικά που είναι προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη τάξη και κάθε εκπαιδευτικός ήταν σχεδιαστής του υλικού του. Σχεδιαστής του υλικού του και σχεδιαστής για τη συγκεκριμένη τάξη. Εδώ βλέπετε σε αριθμούς όσα έγιναν στα μαθήματα της γλώσσας. Δεν χρειάζεται να διαβάσω. Ήταν 7 κύκλοι, 60 ωρών μαθημάτων ελληνικής και αγγλικής. Και βλέπετε τους αριθμούς των ωρών διδασκαλίας, των ελληνικών, των αγγλικών, οι ώρες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως είπα πριν, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που δώσαμε και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στα αγγλικά. Λείπει εδώ και οι 46... τις 46 πιστοποιήσεις γλώσσας που δόθηκαν, για τις οποίες αναφέρθηκε πριν και η Αντιγόνη Κοτανίδη. Το γλωσσικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, δεν θα σας το διαβάσω αυτό, είχε αυτούς τους 7 κύκλους και οι πρώτοι 4 γίνανε διαζώσεις. Μετά έπεσε το lockdown και αναγκαστήκαμε να κάνουμε, όπως βλέπετε εκεί στο μπλε ακριανό τετράγωνο, αυτό που ονομάζεται αναγκαστική απομακρυσμένη διδασκαλία, που είναι δηλαδή διδασκαλία πάνω σε κρίση που έχει γίνει σε πολλά μέρη του κόσμου, σε στιγμές κρίσης όταν οι άνθρωποι βρέθηκαν ή τα παιδιά βρέθηκαν εκτός σχολείου. Και οι δύο τελευταίοι κύκλοι είχαν ένα μεικτό χαρακτήρα, ο οποίος ήταν και διαζώσεις και απομακρυσμένος και ο τελευταίος κυρίως μια διαδικτυακή μάθηση. Αναπτύξανε ψηφιακές δεξιότητες μέσα στην τάξη σε σχέση με τη γλώσσα και οι ψηφιακές δεξιότητες αναπτύχθηκαν ακόμα περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, όπου η γλωσσική εκμάθηση υποστηρίχθηκε από εφαρμογές, αυτό που είπα πριν, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως ήταν το Viber, το WhatsApp κτλ. Γιατί οι μαθητές μας δεν είχαν υπολογιστές, δεν είχαν tablet, τα οποία αγοράστηκαν στη συνέχεια. Αλλά στην αρχή το πράγμα ήταν πραγματικά σε συνθήκες κρίσης. Δεύτερη μας δράση ήταν τα οπτικοακουστικά εργαστήρια έκφρασης και δημιουργίας, η σημασία της συμβολής της τέχνης στην ένταξη των προσφύγων. Έγιναν 9 κύκλοι φωτογραφίας. Τα μαθήματα ήταν φωτογραφία, μουσική και βίντεο. Εγγράφηκαν 295 άνθρωποι, δεν μείναν όλοι, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερα αυτά τα μαθήματα και σήμαινε ότι οι άνθρωποι έχουν και πολύ χρόνο και διάθεση να ασχοληθούν με αυτό. Πάλι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αυτό που ήταν το καινοτόμο μας ήταν το κοινό τμήμα φωτογραφίας και αγγλικών, όπου εκεί δοκιμάσαμε την έννοια της συνεκπαίδευσης. Είχαν πολλές δράσεις εξωτερικές σε αυτά τα εργαστήρια, δηλαδή περιπάτους και εξωτερικές λήψεις στην πόλη, επισκέψεις σε μουσεία και σε εκθέσεις φωτογραφίας, επισκέψεις σε σχολεία, παρακολούθησαν κινηματογραφικά φεστιβάλ, ταινίες, μουσικά φεστιβάλ, συμμετείχαν σε φεστιβάλ κινηματογράφου, σε εκθέσεις φωτογραφίας, σε εκπομπές στο ραδιόφωνο, συναντήθηκαν με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και έγινε και μια ανοιχτή παρουσίαση των έργων. Κάθε κύκλο, κάθε φορά που τέλειωνε δηλαδή ένας κύκλος, γινόταν μια ανοιχτή παρουσίαση στο Σεράφιο για όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και τους πυλώνες που ήθελαν να παρακολουθήσουν.
Τα χαρακτηριστικά των εργαστηρίων ήταν η ανθρωποκεντρική και η ευέλικτη μεθοδολογία. Ήδη η Αντιγόνη σας είπε, το κέντρο ήταν ο άνθρωπος, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η αξιοποίηση της ομαδικής δυναμικής σε αυτή τη δράση και σε όλες τις υπόλοιπες. Άρα λοιπόν με εργαλείο το διάλογο, τον πειραματισμό, τη συμμετοχικότητα και την έρευνα, τα οπτικοακουστικά εργαστήρια, εστίασαν στην εκμάθηση των βασικών αρχών της τέχνης φωτογραφίας, της μουσικής και του βίντεο, ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα και τη βιωματική ένταξη των προσφύγων στην πόλη, πρότειναν δράσεις με στόχο την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και δημιούργησαν γέφυρες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με την πόλη και τους πολίτες της, είτε ήταν Έλληνες είτε όχι. Μέσα από τις δημιουργίες λοιπόν των συμμετεχόντων αποκαλύφθηκαν σημαντικά πράγματα. Καταρχάς, αυθεντικά καλλιτεχνικά έργα. Το δημιουργικό δυναμικό που είχε αυτή η ομάδα, η εσωτερική δύναμη που είχαν οι άνθρωποι, που μπόρεσαν να την εκφράσουν μέσα από την τέχνη, η δύναμη της τέχνης για ισότητα, για επικοινωνία, για επαφή με τον εαυτό και τον άλλον. Δεξιά εδώ βλέπετε μια πολύ ενδιαφέρουσα εγκατάσταση, πρόσφυγα. Αυτό είναι το χέρι του, το οποίο πλησιάζει τις φωτογραφίες που έχει στήσει μακριά, φωτογραφίες από το παρελθόν του, φωτογραφίες από τον τόπο του, και αυτός τις πλησιάζει σήμερα πια από εκεί που βρίσκεται, εκεί που τις έχει εγκαταστήσει. Εδώ φωτογραφίες από τις εξωτερικές λήψεις και την γνωριμία με την πόλη, δημιουργώντας μουσική και μικρές ιστορίες, ένα νηπιαγωγείο της Αθήνας που πήγε η ομάδα των οπτικοακουστικών, ηχογράφηση στούντιο, απόλαυση στο Ηρώδιο που πήγαν να παρακολουθήσουν μία παράσταση. Η τρίτη μας δράση ήταν τα μαθήματα στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αναπτύξαμε πρακτικά προγράμματα που είχαν σημασία, που είχαν στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, που προσέφεραν ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωναν τις επικοινωνιακές δεξιότητες που ήταν οπωσδήποτε το ζητούμενο. Είχαμε 4 κύκλους μαθημάτων. Υπέφερε αυτή η δράση με το lockdown, διότι αναγκαστικά καταλαβαίνετε το να μαθαίνεις από μακριά να χειρίζεσαι τα μέσα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έγιναν επιπλέον πράγματα σε αυτή τη δράση, δημιουργήθηκε ένα λεξικό βασικών όρων σε 5 γλώσσες, έγιναν σεμινάρια από μακριά για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, για το σχεδιασμό ιστοσελίδων, που ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορούσαν να μάθουν, για τη δημιουργία προσκλήσεων, φυλαδίων με Microsoft κτλ., Microsoft Word, και βέβαια συνεργασίες με τους υπόλοιπους πυλώνες της συμβουλευτικής εργασίας και στην ανάπτυξη διοξιοτήτων, στην αναζήτηση εργασίας μέσα από το διαδίκτυο. Η επόμενη μας δράση είναι η ψυχοκοινωνική υπηρεσία. Ακούσατε και στο βίντεο την Μάρθα Κουτσογιαννούλη να μιλάει λίγο γι' αυτό. Η υπηρεσία αυτή είχε στόχο να κάνει την πρώτη επαφή με το πρόγραμμα, να ενημερώνει και να παίρνει το πρώτο ιστορικό, να διερευνά ανάγκες και να καταρτίζει το ατομικό πλάνο δράσης για τον κάθε πρόσφυγα, τα προγραμματισμένα follow-up, μία διαρκή επικοινωνία με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Curing the Limbo, είχε ένα κομβικό ρόλο, δηλαδή αυτή η υπηρεσία να διασυνδέει με όλες τις υπόλοιπες δράσεις, και τις παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς και την παρέμβαση σε κρίση. Συμμετείχαν 360 άτομα, έλαβαν επιπλέον υπηρεσίες κάποια από πολλά από αυτά, 332. Έγιναν 1.383 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 292 επιπλέον συνεδρίες συστηματικού follow-up για την παρακολούθηση της κατάστασης των μελών του προγράμματος, δηλαδή πώς προχωρούσαν στις υπόλοιπες δράσεις και πώς ζούσαν αυτή όλη την επένδυση που είχαν κάνει στο Curing the Limbo. Επόμενη μας δράση ήταν τα εργαστήρια ενδυνάμωσης των στελεχών, αυτό που λέμε capacity building, δηλαδή πώς θα μπορέσει η ομάδα να αναπτύξει δεξιότητες που θα την κάνουν να γίνεται πιο δυναμική, πιο παραγωγική. Γίνανε 100 ώρες εργαστήρια ενδυνάμωσης όλων των στελεχών που συμμετείχαν στο Curing the Limbo. Χαρτογραφήθηκε δηλαδή στην αρχή το περιβάλλον και οι ανάγκες. Δουλέψαμε πάνω στο όραμα και τους στόχους του Curing the Limbo, την ταυτότητα και την κουλτούρα του κάθε εταίρου που συμμετείχε, τα στάδια εξέλιξης που έχει κάθε έργο,
τους ρόλους που αναλαμβάνουμε μέσα στους οργανισμούς, την επικοινωνία, την ηγεσία, το ρόλο της ηγεσίας, τι σημαίνει ολιστικός στρατηγικός σχεδιασμός, τι σημαίνει ανάληψη ευθύνης και λογοδοσίας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επίλυση συγκρούσεων, τι σημαίνει ένας κριτικός αναστοχασμός και αξιοποίηση της εμπειρίας που ζούμε όταν μετέχουμε σε έναν οργανισμό, όπως ήταν το Curing the Limbo, και βέβαια την αλλαγή στους οργανισμούς, αλλά παράλληλα και την προσωπική αλλαγή. Καθώς αλλάζει ο οργανισμός, αλλάζουμε κι εμείς και είναι μια διεργασία που ο ένας τροφοδοτεί τον άλλον. Στις διαδικασίες ενδυνάμωσης συμμετείχαν 55 στελέχη και συνεργάτες, δηλαδή πολύ μεγάλος αριθμός, σχεδόν το σύνολο των συνεργατών. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από αυτές μας τις συναντήσεις. Η επόμενη μας δράση ήταν η εκπαίδευση στη δικτύωση και ανάπτυξη στρατηγικών ενδυνάμωσης στο προσφυγικό. Δηλαδή, δούλεψαν μαζί, βιωματικά, άνθρωποι που δουλεύουν στο προσφυγικό, που δεν ήταν αναγκαστικά συνεργάτες του Curing the Limbo, κάποιοι ήταν, και φτιάξαμε μια καινούρια μεγάλη ομάδα, όπου μέσα από αυτές τις συναντήσεις μας ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των επαγγελματιών, η έννοια της εποπτείας στο προσφυγικό, η επεξεργασία αυτού του δευτερογενούς τραύματος που βιώνουν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, η πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης που είναι πολύ συνηθισμένη όταν οι άνθρωποι δουλεύουν καίγονται όταν δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι το προσφυγικό, τα συστήματα δικτύωσης εντός και εκτός οργανισμών, η συνηγορία στις πολιτικές για το προσφυγικό. Εδώ βλέπετε μια εικόνα από τη δικτύωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι κρατάμε ένα νήμα μεταξύ μας μέσα σε μια άσκηση που είναι αποκαλυπτική συμβολική της δικτύωσης. Κάναμε 50 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης σε 3 ολοκληρωμένα εργαστήρια και συμμετείχαν 61 επαγγελματίες. Η εκπαίδευση στην πολιτισμική διαμεσολάβηση, ακούσα την Αλεξάνδρα Ανδρούσου να μιλάει για αυτή στο φιλμ, ότι η πολιτισμική διαμεσολάβηση δεν είναι απλώς διερμηνία, αλλά είναι μια δημιουργία συνθήκων κατανόησης προς τις δύο πλευρές. Μίλησε ένας από τους συμμετέχοντες για την έννοια της γέφυρας, πως είμαι γέφυρα ανάμεσα στη δική μου ομάδα και στην ομάδα που μου υποδέχεται. Έγιναν 3 κύκλοι, 120 ώρες εκπαίδευσης με βάση τους παρακάτω άξονες, ο ρόλος του πολιτισμικού διαμεσολαβητή, η δεοντολογία σε αυτή τη συνθήκη, οι επικοινωνικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχει, τα μοντέλα μεθοδολογίας και η στρατηγική για μια συστηματική πολιτισμική διαμεσολάβηση, η εξοικείωση με πολιτισμικά στοιχεία τόσο της χώρας υποδοχής, αλλά και η συνομιλία αυτών των στοιχείων με την χώρα προέλευσης, με στοιχεία από τη χώρα προέλευσης. Έγιναν βασικές περιηγήσεις στην πόλη και μια πρακτική άσκηση στον ναυτικό ιστό της Αθήνας για τον εμπλουτισμό της πολιτισμικής, κοινωνικής και ιστορικής γνώσης in situ. Ένα εξειδικευμένο γλωσσικό εργαστήριο για τη χρήση της ελληνικής, γιατί βέβαια είναι και γλώσσα η διαμεσολάβηση, σε περιβάλλοντα πολιτισμικής διαμεσολάβησης. Η χρήση του πολυτροπικού υλικού που χρησιμοποιούμε και βέβαια ατομικές και ομαδικές εργασίες με θέμα που εμβάθυνε ως ένα από όλα τα παραπάνω θέματα για τα οποία σας μίλησα. Εδώ βλέπετε την αποφύτιση στο δεύτερο κύκλο και βλέπετε και μια επίσκεψη που έγινε στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων. Η τελευταία μας δράση είναι το Street Law, το δίκαιο του δρόμου, όπου φτιάξαμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξοικείωση με τα δικαιώματα και νομικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση όταν αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται. Είναι σε 5 γλώσσες, στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα φαρσί και νταρσί και στα αραβικά. Εδώ βλέπετε τον σύνδεσμο και θα τον βρείτε μέσα, ούτως ή άλλως θα βρείτε αυτή την πλατφόρμα μέσα στην πλατφόρμα του Curing the Limbo, μέσα στο σύνδεσμο του Curing the Limbo γενικότερα. Με βάση λοιπόν την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα δικαιώματα τα οποία δουλεύονται με μικρές βινιέτες μέσα αυτή την πλατφόρμα
Είναι δικαιώματα για ίση προστασία απέναντι σε κάθε διάκριση, δικαίωμα στην ηθαγένεια, προστασία από τον νόμο και σε δίκαια δίκη, στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και έκφρασης, στην εργασία και την άδεια, στην εκπαίδευση, στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια, στην ιδιωτική ζωή και στο γάμο, στο άσυλο και την ελεύθερη μετακίνηση και σε παροχές από το κράτος και σε αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Εδώ, τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες του Curing the Limbo, αλλά και ειδικότερα τους συνεργάτες των δράσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους βλέπετε εδώ αναδράσει. Εδώ αναδράσει όλους. Και να ευχηθώ να υπάρξει μια συνέχεια σε τέτοιες προσπάθειες από τους ίδιους ανθρώπους, από διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά αυτός ο σπόρος τον οποίο ρίξαμε εμείς, να τον δούμε να ανθίζει περισσότερο και στην Αθήνα και σε άλλους δήμους της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπητή Θάλια Τραγώνα. Ήταν πολύ μεγάλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστεύω το καταλάβατε. Στα αλήθεια, τα μαθήματα υπήρξαν ο κορμός του Curing the Limbo. Μέσα από τα μαθήματα, όλοι οι υπόλοιποι πυλώνες συνδέονταν με τους συμμετέχοντες πρόσφυγες και δούλευαν περαιτέρω τις δράσεις τους, επιμέρους ο καθένας. Κεντρικό ρόλο, βέβαια, έπαιξε και η ψυχοκοινωνική υπηρεσία, η οποία έφτιαχνε και το προσωπικό πλάνο δράσης για τον κάθε συμμετέχοντα. Να καλωσορίσουμε τώρα την ομάδα της Εργασιακής Συμβουλευτικής και να υποδεχθούμε στο πλατό τη Δήμητρα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια της International Rescue Committee. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της IRC. Το Curing the Limbo έχει υπάρξει ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα, τόσο ως προς την ολιστική του προσέγγιση για τις υπηρεσίες που προσέφερε για την ένταξη, αλλά και ως προς το συντονισμό των φορέων που έφεραν εις πέρα στο πρόγραμμα αυτό υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών, που ο κάθε από αυτούς τους φορείς έφερε τη δική του εξειδίκευση προκειμένου να δημιουργηθεί το ολιστικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τη δημιουργία κι άλλων τέτοιων προγραμμάτων σε άλλους δήμους, με στόχο την ένταξη προσφύγων και άλλων περιθωριοποιημένων πληθυσμών. Η IRC έτρεξε το κομμάτι της Εργασιακής Συμβουλευτικής στα πλαίσια του Curing the Limbo. Η IRC στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2015. Είναι μέλος της διεθνούς οργάνωσης της IRC, η οποία τρέχει εδώ και πολλά χρόνια προγράμματα εργασιακής ένταξης, μάλλον γενικότερης ένταξης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επίσης και προγράμματα εργασιακής ένταξης σε πολλές χώρες, εντός των οποίων είναι και χώρες από όπου οι πρόσφυγες στην Ελλάδα προέρχονται. Και η ομάδα μας, αντλώντας την εμπειρία από την γενικότερη εμπειρία της οργάνωσης διεθνώς, είχε την ευκαιρία στα πλαίσια του Curing the Limbo να τρέξει το κομμάτι της εργασιακής συμβουλευτικής σε συντονισμό με τους υπόλοιπους φορείς και με τους υπόλοιπους φορείς της σύμπραξης αυτής. Να ευχαριστήσω το Δήμο της Αθήνας για το συντονισμό, τον εξαιρετικό συντονισμό του προγράμματος και να περάσουμε στους δύο συνεργάτες της IRC, την Αναστασία Σικιαρίδη και τον Αμαντέους Κανάλς, που είναι οι δύο άνθρωποι της οργάνωσης οι οποίοι έτρεξαν ουσιαστικά το πρόγραμμα, για να το παρουσιάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα.
Το βασικό πράγμα που νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να λέμε είναι ότι η διασύνδεση με την αγορά εργασίας σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι και βασικό στη διαδικασία της ένταξης γενικά. Η ασφάλεια δηλαδή ενός εισοδήματος, η συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους στον χώρο εργασίας, όλα οδηγούν στην ενδυνάμωση και στην αυτονομία. Προϋπόθεση τώρα για να σχεδιάσουμε τις υπηρεσίες απασχόλησης στο πρόγραμμα ήταν να υπάρχει μια συνεχής καταγραφή των αναγκών στην αγορά εργασίας, μια χαρτογράφηση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, τη χαρτογράφηση των αναγκών των δυνητικών εργοδοτών με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, καθώς και την παρακολούθηση των προοπτικών ένταξης, δηλαδή πού βρίσκει κάποιος δουλειά, σε ποιους τομείς, τι είδους δουλειά είναι αυτή. Μεγάλο πλεονέκτημα τώρα και του During the Limbo ήταν ότι οι υπηρεσίες απασχόλησης δεν παρέχονταν σε ένα κενό. Ένα συμμετέχοντας είχε δυνατότητα πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στέγη, ενίσχυση απαραίτητων δεξιοτήτων όπως γλώσσα, καθώς και ανάπτυξη ενός δικτύου με τη διασύνδεση στην πόλη. Τώρα, πώς ακριβώς λειτουργήσαμε εμείς. Η υπηρεσία απασχόλησης του During the Limbo είχε ένα τρίγωνο ουσιαστικά υπηρεσιών, όπου ήταν η εργασιακή συμβουλευτική, ομαδικά εργαστήρια ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων και ομαδικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, θα τα πούμε job clubs. Η προσέγγιση ήταν εξατομικευμένη. Κάθε συμμετέχοντας είχε τις δικές του δεξιότητες, τα δικά του οράματα, τις δικές του ανάγκες. Και ήταν βασικό κομμάτι η ανάδειξη όλων αυτών των δυνατών στοιχείων και η αξιοποίησή του. Σύμβουλοι και συμμετέχοντες δουλεύανε μαζί. Υπήρχε μια συμπερίληψη του ίδιου του ανθρώπου στο να φτιάξει ένα δικό του πλάνο δράσης για την αυτονομία του. Δεν γινόντουσαν κινήσεις από το σύμβουλο για το συμμετέχοντα, αλλά λειτουργούσαμε με έναν τρόπο έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για να μπορεί να ψάξει ο ίδιος δουλειά, η ίδια δουλειά. Το ίδιο πράγμα με τα ομαδικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων. Φυσικά υπήρχε ένα πρόγραμμα σπουδών, ένας μπούσουλας, που μπορεί να ήταν τεχνικές αναζήτησης, soft skills, προετοιμασία για συνέντευξη. Αλλά ανάλογα με την ομάδα, το προφίλ, τα ενδιαφέροντα, πάντα αλλάζαμε και προσαρμόζαμε τις θεματικές και τον τρόπο που υλοποιούσαμε τις δράσεις μας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάναμε εστιασμένα εργαστήρια για την εστίαση και τον τουρισμό. Και όταν δουλεύαμε με ομάδες γυναικών ή και άλλων που είχαν λιγότερη εργασιακή εμπειρία, επικεντρωνόμασταν στην εμψύχωση, ας πούμε, στην ενδυνάμωση της ομάδας, αλλά και σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Τώρα, στο Curing the Limbo μας δόθηκε η δυνατότητα, όπως είπε και η κυρία Δραγώνα πριν, να κάνουμε κάποιες καινοτόμες και καινούργιες δράσεις σε συνεργασία με άλλους πυλώνες. Καταφέραμε δηλαδή και υλοποίησαμε κάποια έτσι πιλωτικά μαθήματα γλώσσας, Business English και Business Greek, που βασιζόντουσαν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για την έβρεση εργασίας. Το ίδιο πράγμα και με τους υπολογιστές. Συνδυάσαμε την εκμάθηση υπολογιστών με τεχνικές αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο. Θα κλείσω λέγοντας ότι ουσιαστικό κομμάτι της ένταξης στην αγορά εργασίας και των υπηρεσιών ήταν η συμμετοχή και η συμβολή του ιδιωτικού τομέα, για το οποίο θα πει περισσότερο ο συνάδελφός μου, ο Αμαντέος Κανάλης, και φυσικά οι προσκεκλημένες εταιρείες στο πάνελ. Ναι, η ανάπτυξη ενός δικτύου εργοδοτών με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί το πρόγραμμα και να αποτελέσει έτσι μια γέφυρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, θεωρώ ότι ήταν μια από τις βασικές μας προτεραιότητες από την αρχή του προγράμματος. Όπως είπε και η Αναστασία, μέσω της καταγραφής των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων του προγράμματος, αλλά και της ανάλυσης της προσφοράς εργασίας, μας δόθηκε ευκαιρία να αναπτύξουμε μια στρατηγική, μια πιο στοχευμένη στρατηγική, που ανταποκρινόταν και στις ανάγκες των συμμετεχόντων του προγράμματος, αλλά και στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο απευθυνθήκαμε σε διαφορετικούς κλάδους. Θα πω κάποια παραδείγματα. Απευθυνθήκαμε στους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην παραγωγή, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο βασικός στόχος ουσιαστικά ήταν να αποτελέσουμε αυτό που λέμε γέφυρα μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος και των επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό ουσιαστικά να βρεθούν οι θέσεις εργασίας και να ανοίξουμε αυτό το δρόμο, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε τις επιχειρήσεις σε μία σειρά από θέματα ενταξιακά. Άρα, η αρχική προσέγγιση περιλάμβανε μία πλήρη παρουσίαση του προγράμματος,
και των ωφελών ένταξης σε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η ένταξη στο δίκτυο περιλάμβανε μεταξύ άλλων την σταθερή κοινοποίηση θέσεων εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων και παράλληλα η υπηρεσία συμβουλευτικής ουσιαστικά έκανε την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις τις οποίες μας είχαν κοινοποιηθεί. Παράλληλα, πολύ σημαντικό ήταν η υποστήριξη που παρήχαμε στους συμμετέχοντες του προγράμματος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της αίτησης, πριν, μετά τη συνέντευξη, ακόμα και όταν ολοκληρωνόταν μία επιτυχής πρόσληψη. Και παρήχαμε έτσι και κάποιες απαραίτητες πληροφορίες σε επιχειρήσεις που μπορούσαν να αντιμετωπίζουν κάποια εμπόδια στην πρόσληψη στη διαδικασία πρόσληψης των συμμετεχόντων του προγράμματος. Τέλος, θέλω να πω ότι η συνεργασία αυτή με το δίκτυο των εταιριών συμπεριλάμβανε επίσης και δράσεις που ήταν για την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των συμμετεχόντων του προγράμματος, όπως ήταν στοχευμένα ομαδικά εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιήσαμε σε κλάδους όπως του τουρισμού, της φιλοξενίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, ημέρες καριέρας όπου δινόταν η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντήσουν εργοδότες και να κάνουν συνεντεύξεις μαζί τους. Και τέλος, πολύ σημαντικό ήταν η συμμετοχή των εταιριών του δικτύου σε ομάδες εργασίες και συνέδρια που έδινε έτσι την ευκαιρία μιας περαιτέρω διασύνδεσης και ευαισθητοποίησης σε μια σειρά από θεματικές που αφορούν την ένταξη προσφύγων και μεταναστών. Όπως για παράδειγμα συμμετοχή στο Κέντρο Συντονισμού για Θέματα Προσφύγων και Μεταναστών SCMR του Δήμου Αθηναίων. Και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε δύο εκπροσώπους από τις εταιρείες που συνεργαστήκαμε. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε εδώ. Είναι οι εταιρείες Teleperformance και Workathlon. Και πιο συγκεκριμένα είναι η Άννα Σταύρου, η HR Talent Specialist από την Teleperformance και ο Έας Κατσαρός, ο HR Account Manager. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είστε εδώ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Άννα Σταύρου να μας πει έτσι τη δικιά της εμπειρία εν συντομία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ίσως να προχωρήσουμε στο Νέα, ο οποίος θα μπορούσε να είναι έτοιμος. Καλησπέρα, νομίζω ότι τώρα με ακούτε. Τέλεια. Δεν ξέρω αν με βλέπετε κιόλας. Τέλεια, σε βλέπουμε και σε ακούμε. Με βλέπετε ωραία, καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Συγγνώμη, δεν ήμουν ακοχώς, γι' αυτό δεν με ακούγατε. Εγώ είμαι λοιπόν η Άννα Σταύρου, είμαι Talent Acquisition Specialist στην Teleperformance, στο τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μας για την πρόσκληση και τη συμμετοχή και για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα του Curing the Limbo. Για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας κάποια λόγια για την εταιρεία, για όσους δεν μας γνωρίζουν, την Teleperformance Greece. Η Teleperformance Greece, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 εκτήρια και συγκαταστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά. Οι εργαζόμενοι μας ξεπερνούν τους 10.500, οι οποίοι προέρχονται από 109 διαφορετικές εθνικότητες και εξυπηρετούν σε 40 και διαφορετικές γλώσσες. Επομένως, καταλαβαίνετε πως η ποικιλομορφία και ο σεβασμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, αν όχι ο βασικός πυλώνας της εταιρείας μας. Γι' αυτό το λόγο και σαν εταιρεία παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, ηλικίας, πολιτισμικού υπόβαθρου. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει και με επιτυχία ένα περιβάλλον το οποίο σέβεται τους εργαζομένους και τους παροτρύνει να εκμεταλλευτούν στο έπακρο, συγγνώμη, τις δυνατότητές τους. Στη συνέχεια θα ήθελα να θίξω το ρόλο που έχει ο ιδιωτικός τομέας στην ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε πως σε παγκόσμιο επίπεδο η μετανάστευση έχει αλλάξει και έχει διαμορφώσει την κοινωνία και την αγορά εργασίας μας. Η απασχόληση των προσφύγων και των μεταναστών αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξής τους στη χώρα υποδοχής, στην Ελλάδα μας δηλαδή.
Γι' αυτό το λόγο η παροχή θέσεων ανεργασίας είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς μπορεί να βελτιώσει την οικονομία της χώρας και να έχει θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του συστήματος πρόνοιας και ασφάλισης, ενώ παράλληλα να φέρει σημαντικά ωφέλη όπως είναι η εμπέδωση της ανεκτικότητας στο εργασιακό περιβάλλον και στη κοινωνία. Δηλαδή το να καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, το σεβόμαστε και αυτό είναι OK. Η αμοιβαία μάθηση μεταξύ των εργαζομένων. Το εργατικό δυναμικό να είναι μικρότερης ηλικίας. Εργατικό δυναμικό με ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο. Ένα πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά είναι κάποια από τα ωφέλη τα οποία έχει τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο υποφελούμενος στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης. Και αποτελούν ένα σύνολο για τη χώρα φιλοξενίας. Η απόκτηση λοιπόν εργασίας βοηθά τόσο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όσο και τον εργοδότη, και κυρίως τα άτομα που είναι υποφελούμενα είναι ανεξάρτητοι και αυτόνομοι στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία βελτιώνεται μέσω της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Το οποίο είναι κάτι που θέλουμε όλοι. Στη δελπερφό μας λοιπόν, ο καθένας από τους 10.500 που εργάζεται αυτή τη στιγμή αποτελεί ισότιμο μέλος της εταιρείας, ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω γιατί είναι τόσο σημαντικό. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα και αυτό που δίνουμε έμφαση είναι η συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής με το πρόγραμμα του Caring the Limbo. Έχουμε λάβει σπουδαία βιογραφικά μέχρι στιγμής. Κάποια από αυτά έχουν προχωρήσει σε πρόσληψη με επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή ήθελα να. Και θα κλείσω εδώ για να μην μακρηγορώ στο πώς ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα του Caring the Limbo. Το 2019, όταν θέλαμε να είμαστε πιο ενεργοί και εμείς σαν εταιρεία, αργότερα εκτάχθηκε και στο Impact Sourcing. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σαν εταιρεία το στηρίζουμε και ουσιαστικά στοχεύει στην... στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επομένως, ήταν μια τέλεια συνεργασία με το Caring the Limbo, όπου μέχρι στιγμής έχει πάει καλά, ελπίζω να πάει και καλύτερα. Η διαδικασία που ακολουθούμε όσον αφορά την αξιολόγηση των βιογραφικών είναι αυτή που ανέφερε πιο πριν και ο Ματέους. Δηλαδή, υπάρχει η αξιολόγηση που παρακολουθείται σε κάθε της βήμα και υπάρχει επικοινωνία συνεχόμενη μεταξύ της εταιρείας και της ΜΚΟ από την αρχή μέχρι το τέλος, για να ξέρουμε και εμείς τα αποτελέσματα και να είναι ενήμερο εννοείται και ο υποψήφιος και η ΜΚΟ. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας πόσο ευγνώμων και ειλικρινά χαρούμενοι είμαστε για τη συνεργασία μέχρι στιγμής. Ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα και κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το πούμε και από κοντά όταν τελειώσει όλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα, για όλη τη συνεργασία μέχρι τώρα. Θα περάσουμε στον Νέα που βλέπω έχει ανοίξει την κάμερα και πρέπει να είναι και unmute. Ναι, τα έχω κάνει και τα δύο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ, Αμαντέους, για την πρόσκληση και γενικά όλη την ομάδα του Curing the Limbo. Εγώ είμαι ο Εάς Κατσαρός, είμαι HR Account Manager και Recruiter στην εταιρεία Workathlon. Η Workathlon, για όποιους δεν γνωρίζετε, είμαστε μια εταιρεία, η πρώτη μάλλον εταιρεία στελέχωσης τουριστικών επιχειρήσεων που ασχοληθεί αποκλειστικά με τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε πάνω από 400 εργοδότες, που αρκετοί από αυτούς είναι τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και μονάδες στην Ελλάδα. Και έχουμε και πάνω από 40.000 ξενοδοχείο υπαλλήλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Εμείς πάντα έχουμε έτσι ανοιχτή τη διάθεση και πραγματικά με πολύ χαρά συνεργαζόμαστε με ομάδες να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρίες και σε ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα να εργαστούν. Ο τουρισμός εξάλλου πραγματικά είναι μια αγορά που τους χωράει όλους και έχει μια θέση για οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε background και αν προέρχεται. Τα μόνα απλά κομμάτια που χρειάζεται για κάποιους να απασχοληθεί στον τουρισμό και έτσι έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε πολύ επιτυχημένα με το Curing the Limbo είναι η θετική διάθεση, ένα χαμόγελο, αυτά είναι τα δύο προαπαιτούμενα και μετά το τρίτο κομμάτι που είναι βασικό βέβαια, το ανέφεραν και πριν άκουσα, είναι η επικοινωνία. Για την επικοινωνία οπότε λοιπόν χρειάζεται να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι σε αγγλικά και ελληνικά. Ένα από τα δύο, δεν απαραίτητα και τα δύο, μην έτσι υπερβάλλουμε ταυτόχρονα. Και με αυτά και μόνο μπορούν σίγουρα να βρουν μια καλή δουλειά στον τομέα του τουρισμού, που πραγματικά έχει πάρα πολλές θέσεις για όλων των ειδών τους ανθρώπους και για κάθε προτίμηση. Τώρα, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο να βοηθήσει και στην ένταξη των προσφύγων
Πραγματικά είναι ένας πολύ σημαντικός. Τα ξενοδοχεία αγαπάνε και τη διαφορετικότητα και επειδή ακριβώς από τη φύση τους είναι φτιαγμένα για να υποδέχονται κόσμο από όλες τις γωνιές της γης, αυτό μπορεί να αντιπροσωπευτεί και από τους εργαζόμενους τους. Η πρώτη μας συνεργασία με το Curing the Limbo, έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα σημεία, έχουμε συμμετέχει σε διαδραστικό job fair που έχουμε γνωρίσει πολύ κόσμο για να μπορέσουμε και εμείς να τους συμβουλέψουμε και να τους προτείνουμε σε ξενοδοχεία. Έχουμε κάνει online webinars μαζί για το πώς μπορούν να αποκτήσουν skill set για να μπουν πιο εύκολα στον κλάδο. Έχουμε κάνει και online συνεντεύξεις εν μέσω της καραντίνας να γνωρίσουμε κόσμο και να τον προτείνουμε σε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις που πραγματικά πάντα έχουν ανάγκες στον τουρισμό, ειδικά σε περιοχές που είναι και απομακρυσμένες. Πάντα είναι ευπρόσδεκτος νέοι εργαζόμενοι που έχουν διάθεση και θέληση. Είμαστε πολύ ευγνώμονες πάντα για τη συνεργασία με την ομάδα του Curing the Limbo. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εμείς πάντα προσπαθούμε έτσι να φέρουμε ευκαιρίες στους εργαζόμενους τους, ωφελούμενους και στους πρόσφυγες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ενταχθούν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να πάει μπροστά η Ελλάδα συνολικά. Κάπου εδώ νομίζω και εγώ θα κλείσω για να μην μακρηγορώ. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή και πραγματικά ευελπιστώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία ακόμα περισσότερο και σε νέες challenges που θα έρθουν σίγουρα στη φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας, θα δώσουμε τον τελευταίο λόγο σε κάποιους από τους συμμετέχοντες του προγράμματος που μας έχουν στείλει ένα βίντεο που μιλάνε λίγο για την εργασία στην οποία βρίσκονται τώρα. Hello. My name is Muhammad Tayyib. I came from Syria. I'm working now with a teleperformance company. Yeah, I had this job since 1 year now, during the lockdown actually, and I like the job. They help me a lot with interviews. They have like a workshop for almost 2 months to make how to be a good interview or to make a good interview to get the job actually, and how to work in your hard skills and soft skills and all this stuff. Yeah, and they applied for me for this company Teleperformance, and they also helped me how to call with them and to make interview during the call. Yeah, and finally I got the job, so it was a kind of achievement. Hello everybody, I introduce myself. I'm Mr. Hadrami Halifa Sumed from Comoros Island. Today, that is the opportunity to send this message to Curing the Limbo. Thank you very much for the information you give for all refugees in Greece, especially me. Today, I got the job thanks to Curing the Limbo, especially you. Thank you so much. Hi, I'm Paul William. I'm from Cameroon. I'm working actually for a car rental company. It's a very nice job, to be honest, and with very good guys, very sweet, very nice team. They helped me too much with papers, with all the documentary, with they helped me to apply online, and they make my they make me the CV in English and in Greek as well, and of course they give me too many advice
especially for the, I was talking with job counselor all the time, and they helped me. My name is Yaman Junaid. I'm from Syria. I am 33 years old. I've been in Greece for 3 years. I'm working for a teleperformance company these days. It's a nice, smooth job. I'm working from home, relaxing. It's not stressful. It's good. With Curing the Limbo, we discussed all kinds of opportunities that we could have in Greece and what kind of jobs that could fit my personality. And it was very good research about jobs in Greece. It was very helpful. Nowadays, I am having a good, nice, smooth life in Greece, stable job, having my apartment. It's pretty stable life. I really appreciate the time that I spent in Curing the Limbo. It was very helpful. Thank you very much, and see you later. Ευχαριστούμε πολύ και τον Αμαντέους και την Αναστασία για την παρουσίαση. Η έβρεση εργασίας αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον προσφυγικό πληθυσμό. Είδαμε τη σημασία του να υπάρχει ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης, αλλά και τη σημασία της δημιουργίας ενός δικτύου εργοδοτών που αποτελεί μία βάση ώστε η εργασιακή συμβουλευτική να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω το Χάρη Μπίσκο και να ξανακαλωσορίσω την Κατερίνα Αποστολοπούλου από το άλλο πλατό, την ομάδα του Συναθηνά δηλαδή, για να μας πούν για τις δράσεις που συνέδεσαν τους πρόσφυγες με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας. Μας αρέσει να αλλάζουμε στούντιο σήμερα. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Αφού τελικά δεν είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε κάτι όμορφο με τη δική σας φυσική παρουσία. Εδώ είμαι πάλι κι εγώ, με τη διπλή μου ιδιότητα, εδώ στις Πολυθρόνες του Συναθηνά, καθώς είμαι κι εγώ μέλος του Συναθηνά, μαζί με το Χάρη και την υπόλοιπη ομάδα που θα τη δείτε σιγά-σιγά. Και μαζί αναλάβαμε το κομμάτι της σύνδεσης των προσφύγων με δράση στην πόλη. Ο Χάρης θα σας μοιήσει στις καινοτομίες που δοκιμάσαμε με το Curing the Limbo. Καλησπέρα σας. Το Curing the Limbo ήταν ένα εγχείρημα που επέλεξε να ακολουθήσει έναν αρκετά διαφορετικό δρόμο από τα παραδοσιακά προγράμματα ένταξης, καθώς επένδυσε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι στην πόλη της Αθήνας, στους κατοίκους της και στις πρωτοβουλίες που δρούν προς όφελος της γειτονιάς τους. Μαζί, Δήμος, κάτοικοι της Αθήνας και πρωτοβουλίες της πόλης προσπάθησαν να δουλέψουν από κοινού για τη δημιουργία μιας νέας ιδέας για την κοινωνική ένταξη και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που είχαμε την ευκαιρία να συντονίσουμε όλο αυτό το κομμάτι για το Curing the Limbo. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που δοκιμάσαμε και αναπτύξαμε στην διάρκεια των 3 ετών, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα μικρό βίντεο που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα και δείχνει και τους πρωταγωνιστές όλης αυτής της προσπάθειας. Πάμε στο βίντεο. Today we feel more connected to the city since we are included in a wider community of locals and internationals. We got the opportunity to get more familiar with the works of the communities in Athens, with the Skidia magazine, with Organization Earth, with Social Circles, with Musikarama, and with more and more groups. And that makes us feel more confident to continue working in the city. Το Co-Athens ήταν ένας τρόπος μέσα από τον οποίο οι πρωτοβουλίες αυτές της πόλης, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλές γειτονιές και σε πολλά επίπεδα, μπόρεσαν να έρθουν με έναν πολύ συστηματικό τρόπο σε επαφή με ωφελούμενους πρόσφυγες του Curing the Limbo και να τους βοηθήσουν, να τους υποστηρίξουν, στο να συνδεθούν με την καθημερινότητα της Αθήνας. Παράλληλα, οι ίδιοι ωφελούμενοι πρόσφυγοι του Curing the Limbo συνέβαλαν στις πρωτοβουλίες των πολιτών της Αθήνας και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να βελτιώσουν πράγματα στις γειτονιές της και να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά.
Στο Victoria Square Project δημιουργούμε δράσεις για την κοινότητα με την κοινότητα. Μιλάμε με όρους ισοτιμίας και αντιμετωπίζουμε όλους τους γείτονές μας με τον ίδιο τρόπο. Είναι απαραίτητο στάδιο της ένταξης η γνωριμία με την πόλη και η επαφή με την πόλη. Και αυτό νομίζω είναι που το έκανε να διαφέρει από άλλα προγράμματα. Είμαστε η ομάδα Ομότζα Ένωση. Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα Αφρικανών προσφύγων, ετούντων άσυλο και παιδιών δεύτερης γενιάς, η οποία συμμετέχει στο Αρεξάνδρειο Πρωτάθλημα εδώ και 2 χρόνια. You know, football is not just to play the ball. I have more experience in football. Έτσι λοιπόν δουλέψαμε παράλληλα και δοκιμάζοντας πράγματα, όπως και όλο το Curing the Limbo, δηλαδή επειδή ακολουθεί αυτή τη μεθοδολογία έρευνας δράσης, έτσι δρούσαμε, δοκιμάζαμε πράγματα, τα αξιολογούσαμε και προχωρούσαμε. Ο τελικός σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών σε έργα καθαρής ενέργειας, ανεξαρτήτως του background, είτε Ελλήνων είτε προσφύγων. Το Τούρκο έχει αυτή τη δυνατότητα να σε κάνει συνέχεια να αμφισβητεί τον εαυτό σου. Bokudubal. Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη πραγματικά δυσκολία στο Co-Athens ήταν η πανδημία, έτσι, και ο εγκλεισμός. Μία μελετζάνα ψωλοκομμένη, ένα κρεμμυδάκι ψωλοκομμένη και μισή πεπεριά πράσινη ψωλοκομμένη. Καθώς το Co-Athens σχεδιάστηκε για να είναι ένα πρόγραμμα αρκετά εξωστρεφές, που έχει να κάνει πάρα πολύ με το δημόσιο χώρο και τις γειτονιές της πόλης, έπρεπε να βρούμε έτσι νέους δημιουργικούς τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να είμαστε σε επαφή και να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε όλοι μαζί την υλοποίηση των 9 δράσεων του Co-Athens. Λοιπόν, καλή όρεξη να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη, ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά που είδατε στην οθόνη δεν είναι αποτελούν απλά μια δράση μιας χαρούμενης παρέας. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα για την ένταξη, μια μεθοδολογία από διακριτά βήματα, τα οποία για εμάς αποτελούν ένα μοντέλο το πώς να δουλέψεις με τους πολίτες και τους κατοίκους της πόλης σου για να αντιμετωπίσεις και να δώσεις λύση σε μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα και άλλες πόλεις σήμερα, που είναι η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης, και η οποία εκτείνεται πέρα από το προσφυγικό. Εδώ να πω ότι η ομάδα μας δουλεύει αρκετά χρόνια μέσα από την πλατφόρμα του ΣΥΝ Αθηνά και των Δήμων Αθηναίων στο να δοκιμάζει λύσεις σε συνεργασία με πολίτες και πρωτοβουλίες της Αθήνας και να πιλωτάρει προγράμματα για το δημόσιο χώρο που αντιμετωπίζουν προτεραιότητες για την κοινωνία και την Αθήνα.
Πάμε να δούμε λίγο τα slides αυτή της μεθοδολογίας, αυτά τα διακριτά βήματα στα οποία αναφερόμαστε. Το πρώτο βήμα είναι η ενεργοποίηση. Σε πρώτο στάδιο, λοιπόν, δουλέψαμε για να ενεργοποιήσουμε τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της δουλειάς. Ο πρώτος είναι η πόλη και οι κάτοικοι της πόλης και ο δεύτερος ήταν οι πρόσφυγες. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με 4 περιοχές. Επιλέξαμε 4 περιοχές, τον Κολονό, Ακαδημία Πλάτωνα, Βοτανικός, Μεταξουργείο και Πλατεία Βικτωρίας. Η κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχει ιδιαιτερότητες, αλλά ο στόχος μας εκεί ήταν αφενός να ξεσκεπάσουμε ένα αθέατο τοπίο, ένα αθέατο τοπίο με πρωτοβουλίες και ενεργούς ανθρώπους στη γειτονιά, να γνωρίσουμε σημεία της πόλης που δεν γνωρίζαμε και που έχουν σημασία στη δημόσια ζωή και για τη δημόσια σφαίρα της γειτονιάς, και να αντλήσουμε μαρτυρίες, εικόνες, μνήμες από τους κατοίκους της και να συλλέξουμε μια δεξαμενή γνώσης που αποτέλεσε τη βάση για το εγχείρημα στην μετέπειτα πορεία του. Μπορεί, λοιπόν, σήμερα οι γειτονιές αυτές που επιλέξαμε να έχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν η μία από την άλλη. Παρόλα αυτά, μοιράζονται κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία αποτελούν προτεραιότητες ή και προσδοκίες ή και ανάγκες, τα οποία είναι κοινά για αυτές τις περιοχές. Για παράδειγμα, ο αθλητισμός ως στοιχείο συγκολητικό για την κοινότητα. Πώς ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους μιας γειτονιάς. Για παράδειγμα, στον Κολονό, γνωρίσαμε τις πρωτοβουλίες των κατοίκων και τους αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη των πληθυσμών Ρωμά στην περιοχή, που σήμερα είναι ένα ζήτημα για τον Κολονό. Παράλληλα, ένα άλλο θέμα που ενώνει τις περιοχές είναι η ανάγκη για προσβασιμότητα, περισσότερη προσβασιμότητα και καλύτερους δημόσιους χώρους. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα, πολλοί χώροι οι οποίοι είναι ανενεργοί και ανεκμετάλλευτοι και πολλά κτίρια επίσης, τα οποία οι κάτοικοι θέλουν να τα ενεργοποιήσουν και να τα έχουν προς όφελός τους, προς όφελος της κοινότητάς τους. Παράλληλα, επίσης, ο πολιτισμός ως ένας παράγοντας καθαρά τοπικός. Δηλαδή, όχι ο πολιτισμός ο υπερτοπικός, που φέρνει πάρα πολύ κόσμο σε μια γειτονιά, αλλά ο πολιτισμός ο καθαρά τοπικός, που δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους μιας περιοχής να μπορούν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν μέσα από τις δημιουργίες τους. Τέλος, η προστασία της γειτονιάς από την τηρουστικοποίηση μεγάλης κλίμακας. Οι κάτοικοι της Αθήνας θέλουν μια πόλη καλύτερη, πιο καθαρή, πιο όμορφη, αλλά ανησυχούν ότι αυτή τους η ανάγκη μπορεί να οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε αστικό εξευγενισμό. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία, τις μαρτυρίες, τις μνήμες, τα σημεία, τις πρωτοβουλίες και τις κοινότητες των περιοχών αυτών και φτιάξαμε κάποιες υβριδικές αναπαραστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν μάλιστα και την βάση για ένα διάλογο που ανοίξαμε με τις περιοχές που επισκεφτήκαμε σε ένα πολύ πιο χαλαρό και γιορτινό περιβάλλον. Παράλληλα, δουλέψαμε πάρα πολύ στενά με τους πρόσφυγες του προγράμματος. Δημιουργήσαμε συνθήκες για μια ανοιχτή επαφή μαζί τους, συζητήσαμε σε ανοιχτές ομάδες εστίασης, μας γνωρίσαμε τις δικές τους εμπειρίες για την πόλη, μιλήσαμε για το πώς βιώνουν εκείνη την Αθήνα και στη συνέχεια, μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια, φωτογραφίες, κυρίως φωτογραφίας, αποτυπώσαμε τη ζωή της πόλης, πώς είναι η πόλη για εκείνους. Στο τέλος, όλα αυτά τα αποτελέσματα βγήκαν στο δημόσιο χώρο σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που ονομάστηκε Αθήνα Νέα Μου Γειτονιά και αποτέλεσαν τη βάση για μια μεγάλη γνωριμία. Βήμα δεύτερο της μεθοδολογίας μας ήταν η συμμετοχή. Για το Curing the Limbo, οι κοινοφελείς πρωτοβουλίες που οι ίδιοι οι πολίτες αναπτύσσουν στην Αθήνα συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους αγωγούς για την ένταξη των προσφύγων στην καθημερινότητα της πόλης. Παίρνοντας μέρος σε δράσεις που οργανώνουν οι πολίτες στο πεδίο, οι συμμετέχοντες του Curing the Limbo είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη και τους κατοίκους της, αλλά να εξασκήσουν τη γλώσσα, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να εμπλακούν σε πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και στο τέλος να γίνουν και οι ίδιοι συνδημιουργοί ιδεών και λύσεων για την πόλη. Φτιάξαμε, λοιπόν, ένα πρόγραμμα διασύνδεσης των προσφύγων που αναπτύχθηκε σταδιακά, συστήνοντάς τους την Αθήνα. Η πρώτη φάση υλοποιήθηκε μέσα από την οργάνωση ενός δυναμικού ημερολογίου, εδώ, στο Σεράφιο, στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα. Κάθε εβδομάδα οι πρόσφυγες είχαν την επιλογή, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να συμμετάσχουν σε πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων, σε δράσεις άθλησης και ευεξίας, αστικής καλλιέργειας και φροντίδας του περιβάλλοντος, καλλιτεχνικής έκφρασης, συλλογικής μαγειρικής, δωρεάν πολιτιστικά δρόμενα και πολλά άλλα. Επιπλέον,
Οι συμμετέχοντες του προγράμματός μας είχαν την ευκαιρία μέσα από τα τακτικά τους μαθήματα γλώσσας και καλλιτεχνικής έκφρασης να εξερευνήσουν τις γειτονιές του Δουργουτίου, της Ακαδημίας Πλάτωνος και του Κεραμικού, να επισκεφτούν μουσιακούς χώρους, να φυτέψουν σπόρους σε παρτέρια δημόσιων κτηρίων και να συμμετάσχουν σε δράσεις συλλογικής μαγειρικής. Στην επόμενη λοιπόν φάση, επιδιώξαμε την εξοικείωση των προσφύγων με έννοιες όπως συμμετοχή στα κοινά, ενεργός πολίτης, δράση στην πόλη, έννοιες δύσκολες ακόμα και για τους ίδιους τους κατοίκους της Αθήνας και συγχρόνως στοχεύσαμε στην κινητοποίησή τους για να παραμείνουν ενεργοί στα επόμενα στάδια του προγράμματος. Έτσι, διοργανώσαμε μία σειρά από σεμινάρια ενδυνάμωσης. Σε αυτά, οι πρόσφυγες γνώρισαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι ενεργοί πολίτες της Αθήνας και έλαβαν ερεθίσματα και ενθάρρυνση ώστε να ενταχθούν στις συνεργατικές δράσεις του Co-Athens, που είναι το κυρίως μας θέμα σήμερα. Το Co-Athens ενσωμάτωσε τα πορίσματα των ερευνών που προηγήθηκαν στις γειτονιές της Αθήνας και μόλις μας παρουσίασε ο Χάρης, αλλά και τις ανάγκες της ίδιας της προσφυγικής κοινότητας, όπως τις καταγράψαμε μέσα από αυτά τα εργαστήρια ενδυνάμωσης. Όλα συμπυκνώθηκαν σε μία δημόσια πρόσκληση που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019. Η πρόσκληση απευθύνθηκε σε ομάδες ενεργών πολιτών της Αθήνας, καλώντας τους να λάβουν μέρος σε ένα εγχείρημα κοινωνικής καινοτομίας για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων μαζί με τους συμμετέχοντες πρόσφυγες του Curing the Limbo, με στόχο να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις με θετικό αντίκτυπο στις γειτονιές της πόλης. Ανάμεσα σε 58 αιτήσεις, 20 ομάδες προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του Co-Athens και είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν με τους συμμετέχοντες πρόσφυγες του Curing the Limbo στη διάρκεια του Co-Athens Forum. Το Co-Athens Forum ήταν ένα διήμερο βιωματικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Μαρτίου του 2020, ελάχιστες ημέρες πριν από την εφαρμογή του πρώτου lockdown. Σε αυτό, ευτυχώς πρόλαβαν πρόσφυγες και ντόπιοι να γνωριστούν, μοιράστηκαν τα οράματα και τις αξίες τους, αντάλλαξαν ιδέες και δημιούργησαν νεοφυείς συνεργατικά σχήματα. Με τα σχήματα αυτά, λοιπόν, πρόσφυγες και ντόπιοι πορεύτηκαν μέσα στην πρώτη καραντίνα και για τους επόμενους μήνες εργάστηκαν για την υποβολή των προτάσεών τους προς χρηματοδότηση από το Δήμο Αθηναίων. Αποτέλεσμα, 15 προτάσεις συνεργατικών δράσεων σε θεματικές όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η ευεξία, το περιβάλλον, υποβλήθησαν προς την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ανέδειξε τις 9 τελικές δράσεις του Co-Athens που χρηματοδοτήθηκαν και πλέον υλοποιήθηκαν στην πόλη μας, για τις οποίες θα σας μιλήσει ο Χάρης αμέσως, ενώ θα έχουμε και τη χαρά κάποιες από αυτές να τις φιλοξενήσουμε σε λίγο, ζωντανά στο πλατό. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο και τρίτο στάδιο της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που δοκιμάσαμε. Είναι η φάση που όλα αυτά τα πειράματα και όλη αυτή η ζύμωση που δοκιμάσαμε αυτά τα δύο χρόνια έκλεισε με τη δημιουργία εννέα συνεργατικών σχημάτων, τα οποία αποτελούνταν από πρόσφυγες και ντόπιους και τα οποία ενήργησαν προς όφελος της γειτονιάς, με επίκεντρο τη γειτονιά της Αθήνας. Να πούμε εδώ ότι οι συνθήκες στις οποίες δούλεψαν αυτές οι ομάδες ήταν πολύ ιδιαίτερες. Είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους, όπου είχαμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, είχαμε συνθήκες πανδημίας και κοινωνικής αποστασιοποίησης, οπότε υπήρχε μια επιπλέον πρόκληση να αντιμετωπίσουν. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν 9 νεοφυείς σχήματα, τα οποία αποτελούνταν από πρόσφυγες και ντόπιους, να δουλέψουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε 4 διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Για παράδειγμα, στα Εξάρχεια είχαμε 2 δράσεις, είχαμε το Athens Tribes και το Sabar Bar, τα οποία δούλεψαν κυρίως γύρω από σύγχρονα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχουν τα Εξάρχεια, δηλαδή από σύγχρονες καταστάσεις των Εξαρχείων, πέρα από τους μύθους δηλαδή, και είτε με κατασκευές οι οποίες ενεργοποίησαν το δημόσιο χώρο, είτε με θεατρικές παραστάσεις και τραγούδια τα οποία δημιουργήθηκαν από την αρχή και με βάση αυτές τις ιστορίες που συνέλεξαν οι ομάδες, να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα με πολιτισμικά στοιχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ενεργή στα Εξάρχεια. Στα Κάτω Πατήσια είχαμε την ομάδα Μπάλα Πατήσια, η οποία γνωρίστηκε με την ποδοσφαιρική κοινότητα της γειτονιάς του Πάρκου Αγίας Παρασκευής στα Κάτω Πατήσια και δημιούργησε μια κοινότητα μεγαλύτερη. Αναβάθμισαν μια αλάνα που έχει εκεί στη γειτονιά σε ένα γήπεδο 5x5 και φτιάχνουν μια ακαδημία ποδοσφαίρου για την περιοχή. Το Foodies ήταν επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, η οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας οργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις μαγειρικής
μέσα από τις οποίες πρόσφυγες και ντόπιοι όχι μόνο εξάσκησαν τις δεξιότητές τους και μάθαν καινούργια πράγματα γύρω από τη μαγειρική, αλλά γνωρίστηκαν, συνομίλησαν και έγιναν και φίλοι. Επίσης, στην περιοχή της πλατείας Βικτωρίας, το Victoria Square Project δημιούργησε μέσα από διαδικτυακά εργαστήρια κατασκευές, οι οποίες σήμερα έχουν τοποθετηθεί στο Community Center του VSP και μπορείτε να τις δείτε από κοντά. Ενώ το Reading Diversity δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ με ιστορίες μικρών προσφύγων και το πώς βιώνουν την καθημερινότητα της περιοχής, της συγκεκριμένης περιοχής, το οποίο φιλοδοξούν να αποτελέσει και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία της Ελλάδας. Τέλος, στην περιοχή Κεραμικός Ακαδημία Πλάτωνα, έχουμε το Athens Neo Community, μια νέα ενεργειακή κοινότητα γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Athens Social Circus, το οποίο πειραματίστηκε με τεχνικές από θέατρο δρόμου, τσίρκο και ακροβατικά, αλλά και το Sport for Athens, το οποίο με επίκεντρο τον αθλητισμό δημιούργησε μια καμπάνια για την ένταξη ευρύτερα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε δύο από αυτές τις πρωτοβουλίες απευθείας στο πεδίο, live αυτή τη στιγμή στην οθόνη, από την ομάδα μας. Ο Χρήστος Καράς βρίσκεται στην ταράτσα του K44 με μέλη της ομάδας του Athens Neo Community, αυτής της νέας ενεργειακής κοινότητας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Co-Athens. Αποτελείται από πρόσφυγες του προγράμματος Cure in the Limbo, μεταναστευτικές κοινότητες και ντόπιους της Αθήνας και δουλεύει στο να δημιουργήσει μια βιώσιμη κοινότητα γύρω από την ενέργεια. Χρήστο, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στην ταράτσα της οργάνωσης Γη στον Κεραμικό για να γνωρίσουμε την πρωτοβουλία Athens Neo Community, μια πρωτοβουλία η οποία στο πλαίσιο του Co-Athens προσπαθεί να δημιουργήσει μια ενεργειακή κοινότητα με τους πρόσφυγες, μαζί με τους πρόσφυγες, από τους πρόσφυγες και για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία φυσικά με τις τοπικές κοινότητες της Αθήνας και ταυτόχρονα προσπαθεί να ενδυναμώσει τους πρόσφυγες προσφέροντάς τους γνώσεις γύρω από τις καθαρές πηγές ενέργειας. Μαζί μου είναι δύο εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας, ο Κώστας Λατούφης και ο Χρήστος Βρετός. Καλησπέρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από σένα πρώτα, Κώστα, και να μας πεις τι είναι ακριβώς αυτή η εγκατάσταση που βλέπουμε εδώ δίπλα μας. Ναι. Αυτά εδώ είναι δύο χειροποίητα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία φτιάξαμε με την ομάδα προσφύγων, την ομάδα του Athens Neo Community, Energy Community, και ουσιαστικά ήταν μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, όπου ήρθαμε κοντά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ένα πολύ πρακτικό τρόπο. Και ουσιαστικά κατασκευάσαμε αυτά τα πλαίσια από το μηδέν, δηλαδή πήραμε τα υλικά και μέσα σε μία-δύο μέρες φτιάξαμε τα πλαίσια αυτά. Στη συνέχεια ήρθαμε εδώ και τα εγκαταστήσαμε στην ταράτσα της οργάνωσης Γη για να φωτίζουμε το χώρο. Και παράλληλα με την κατασκευή των φωτοβολταϊκών, κάναμε και κάποιες άλλες δράσεις. Δηλαδή, πήγαμε σε κάποιες μικρές ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής. Τέλος πάντων, είχαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα πρακτικά τι σημαίνουν μικρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό τώρα κυρίως για να εντάξουμε την ομάδα στη λογική των ανανεώσιμων πηγών, που είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσει μια ενεργειακή κοινότητα για να παράξει, ας πούμε, καθαρή ενέργεια. Το κόμμα της ενεργειακής κοινότητας θα το... Χρήστο, μπορείς να μας πεις για τις ενεργειακές κοινότητες, πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε στο να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα με τους πρόσφυγες στην Αθήνα και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μετά το Co-Athens για το Athens Neo Community? Γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, παρατηρείται μια τάση αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών, των δήμων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Έτσι, αδράτοντας κάπως αυτόν τον παλμό της στιγμής και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε το Athens Neo Community και πέρα από τα τεχνικά workshops τα οποία τα έτρεξε ο Κώστας, είχαμε και μια σειρά θεωρητικών εργαστηρίων και διαλέξεων σε σχέση με το τι είναι η ενεργειακή δημοκρατία, ποια είναι τα ωφέλη του να συμμετέχουν οι πολίτες στην ενεργειακή μετάβαση και πραγματικά να πάρουν την ενέργεια στα χέρια τους. Και μέσα από μια σειρά, ας πούμε, συνεργειών, γενικής ζήμωσης με τοπικές κοινωνίες, με άλλους φορείς, οι οποίοι είναι και στο προσφυγικό, αλλά και γενικότερα στις κοινωνίες των πολιτών στην Αθήνα, προσπαθήσαμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε έτσι μια δυναμική ομάδα και να καταλήξει σε μια ενεργειακή κοινότητα. Πιστεύω ότι υπάρχουν ήδη ενεργειακές κοινότητες άλλες στην Αθήνα. Είναι πραγματικά καινοτόμα ιδέα το να μπουν
πρόσφυγες και μετανάστες και να βάλουν τα σπίτια τους να τροφοδοτούνται από καθαρές πηγές ενέργειας. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύουμε ότι πραγματικά μπορεί να γίνει και είμαστε τώρα σε αυτά τα στάδια του να εντρυφήσουμε περισσότερο σε αυτές τις κοινότητες, χρησιμοποιώντας τους ίδιους τους πρόσφυγες ως αρρωγούς. Και φυσικά το επόμενο βήμα είναι θέλουμε να δούμε, να εξερευνήσουμε και σε συνεργασία και με το Δήμο Αθηνών, αν και κατά πόσο θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάρη, αξιοποιώντας κάποια δημοτικά κτίρια, κάποιες ταράτσες, να κάνουμε κάποιες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και έτσι να τροφοδοτούμε με καθαρή ενέργεια δημότες της Αθήνας, είτε Έλληνες είτε μη Έλληνες, να παρέχουμε δωρεάν ενέργεια σε φτωχά νοικοκυριά και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Κώστα. Κατερίνα, Χάρη, ο λόγος σε εσάς, πίσω στο Σεράφιο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, και τους Athens New Community. Έχουμε άλλη μια ομάδα μαζί μας να συνδεθούμε με το πάρκο Αγίας Παρασκευής στα Κάτω Πατήσια, που το project Μπάλα Πατήσια και η ομάδα Ουμότζα Ένωση έχει πραγματικά μεταμορφώσει ένα ολόκληρο πάρκο στην Αθήνα. Δημήτρης Κούρτης από την ομάδα μας από το Σύνοφο. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε εδώ στο πάρκο Αγίας Παρασκευής στα Κάτω Πατήσια, στην Ουρό Καμπούρογλου και Σαμαρά. Είμαστε μαζί με το project Μπάλα Πατήσια, είναι μία από τις ομάδες του Co-Athens. Το Μπάλα Πατήσια ξεκίνησε στην πραγματικότητα ως ιδέα και ως project μέσα από τη συνεργασία της πρωτοβουλίας Ουμότζα Ένωση και τριών προσφύγων από το πρόγραμμα Curing the Limbo, του Μπασίρ, του Ματζίτ και του Κριστιαν. Είναι στην πραγματικότητα μία ιδέα για την αναδιαμόρφωση ενός χώρου εδώ πέρα, όπως με κάποιο τρόπο ήταν λίγο παραμελημένος, και η αναδιαμόρφωση του με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει ένα έτσι πολύ όμορφο γήπεδο 5x5. Μαζί μας είναι εδώ το project Μπάλα Πατήσια, οπότε λοιπόν είναι ο Αντώνης Σιφάκης από την πρωτοβουλία Ουμότζα Ένωση και ο Μπασίρ Διαλό, ένας από τους μαθητές συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του Curing the Limbo. Αντώνη Σιφάκη, θέλεις να μας πεις δύο λόγια, πραγματικά δηλαδή, πώς στάσατε ως εδώ σήμερα? Ναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε η Ουμότζα Ένωση, το κλάδος, ας πούμε, ο οποίος υποστηρίζει το Μπάλα Πατήσια. Η Ουμότζα Ένωση είναι μια πανεαφρικανική ομάδα ποδοσφαίρου με πρόσφυγες από 9 χώρες. Και μέσω της εμπειρίας στην Ουμότζα Ένωση μάθαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα καταπληκτικό μέσο για κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωση. Οπότε στο Co-Athens κατεβήκαμε, ας πούμε, με αυτή τη λογική. Δηλαδή να κάνουμε ένα project για το ποδόσφαιρο, χωρίς να έχουμε όμως υπόψη μας ακριβώς τι θέλαμε, ας πούμε. Περισσότερο σκεφτόμασταν στις γειτονίες να κάνουμε μαθήματα ποδοσφαίρου. Η συνεργασία όμως με τα παιδιά εδώ από το Curing the Limbo έβγαλε μια ανάγκη για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τουρνουά δηλαδή, μικρών παιδιών. Είπαμε λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μικρών παιδιών στα Κάτω Πατήσια. Δεν μπορούσαμε να βρούμε χώρο ο οποίος να πληρεί κάποιες προδιαγραφές, στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας, ας πούμε, και ποιότητας. Οπότε ήρθε αμέσως μετά η επόμενη ιδέα να το φτιάξουμε. Και πραγματικά αυτό ζούμε σήμερα, την πρώτη μέρα, όπου ένας χώρος στην πλατεία που είναι Σαμαρά και Καμπούργο στα Κάτω Πατήσια αναπλάστηκε ώστε να έχει η γειτονιά, μια πολυπολιτισμική γειτονιά εδώ στα Κάτω Πατήσια, το δικαίωμα να έχει ένα κοινόχρηστο χώρο ποιότητας για να μπορεί να τον απολαμβάνει όπως πρέπει. So, I will ask Basir now. Basir, what does football mean to you? Hello, everybody. Football is me good to me. Football is very important for me. It's very important for everybody. Because football can make united. When you use the football, when you play, you have to get sick. Football is healthy. Today we're here in Kato Patricia, precisely Samarati. For Bala Patisha Pose. So today we have it to keep. Now, if you can see, we spend many people, many kids there, they're playing inside. Now we start the project. Thank you. Okay, ομάδα Μπάλα Πατήσια, Μπασίρ Διαλό, Αντώνη Σιφάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυρνάμε στο Σεράφιο. Thank you very much. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Σας καλούμε λοιπόν να πάτε να παίξετε ποδόσφαιρο. Σπάσαμε. Τα κάτω τα πίσια. Αλλά σας καλούμε να παρακολουθήσετε όλες τις ομάδες του Co-Athens, καθώς και σήμερα και αύριο παρουσιάζουν και οι 9 αυτές ομάδες τις τελικές τους δράσεις στα Εξάρχεια, την Ακαδημία Πλάτων και στα κάτω πατήσια που μόλις είδαμε. Και σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να σας χαιρετήσω, πριν δώσω το λόγο στο Χάρη, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο Curing the Limbo και στο Συν Αθηνά. Και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες πρόσφυγες στο Curing the Limbo. Ξέρω ότι πολλοί από αυτούς είναι συνδεδεμένοι ακόμα και τώρα μέσω Zoom και μας παρακολουθούν. Τους στέλνουμε τους διαδικτυακούς μας χαιρετισμούς και στο Ιπανιδί. Εγώ να πω ότι σχετικά με τις δράσεις που παρακολουθήσαμε και με όλο αυτό το εγχείρημα που δημιουργήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, λίγο να μιλήσω λίγο για την κλίμακα του έργου. Πραγματοποιήθηκαν, δουλέψαμε περισσότερες από 180 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια του έργου και με περισσότερες από 200 πρόσφυγες. Και οργανώσαμε περίπου 580 συνδέσεις. Η οργάνωση αυτών των συνδέσεων ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή, πρόσφυγες να συμμετέχουν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες με διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα, αυτές οι 9 συνεργατικές δράσεις που καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει, παρόλες τις συνθήκες της πανδημίας, 72 εκδηλώσεις. Περισσότεροι από 120 πρόσφυγες έχουν συμμετάσχει σε αυτές και πάνω από 1.000 άνθρωποι και κάτοικοι της Αθήνας έχουν λάβει μέρος ή έχουν παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Πέρα όμως από αυτά τα στατιστικά και τα νούμερα που αποτυπώνουν κάπως την κλίμακα του έργου, το Co-Athens κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι παρόλες τις συνθήκες, τις ιδιαίτερες που αντιμετωπίσαμε, δούλεψαν σαν ομάδα και κατάφεραν να έχουν μια φωνή σαν ομάδα και σαν κοινότητα και με αυτή τη φωνή να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που είδαμε και είχαμε στη διάρκεια του έργου, όπως για παράδειγμα πώς εξασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικά backgrounds και πολύ διαφορετικές ανάγκες, πώς διασφαλίζουμε διάρκεια στην επικοινωνία μεταξύ μας ως ομάδα, πώς κρατάμε ψηλά την ενέργεια σε εγχειρήματα και πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πάρα πολύ φρέσκες και αποτελούνται από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους ή πώς μπορούμε να συνδέσουμε τις πρωτοβουλίες μας με τη γειτονιά με πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Αυτές ήταν οι προκλήσεις, ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Τώρα, κλείνοντας και εγώ, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες αυτές τις ομάδες και τους ανθρώπους που αποτέλεσαν την κοινότητα αυτού του πολύ διαφορετικού εγχειρήματος και οι οποίοι πίστεψαν και κατάφεραν να μείνουν ενεργοί και ζωντανοί σε όλη την διάρκεια της διαδρομής. Για εμάς και τη δική μας ομάδα ήταν ένα πολύ διαφορετικό project, ένα πολύ διαφορετικό εγχείρημα και το ευχαριστηθήκαμε, δουλέψαμε αρκετό, με την ψυχή μας νομίζω σε αυτό το project. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι κάποια ονόματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, για παράδειγμα να πούμε για την Αμαλία Ζέπου, η οποία ξεκίνησε το Συν Αθηνά και όλη τη φιλοσοφία του Συν Αθηνά και το μοντέλο του Συν Αθηνά, για την Τίνα Τζιώρα, την Αλεξάνδρα Σαλίμπα και τον Βασίλη Σταμογιάννη, που ήταν ενεργά μέλη αυτής της ομάδας, τον Φίβο και Κέρογλου και τον Νικόλα Τογκίνη, που ήταν και αυτοί μέλη κάποια στιγμή στο στάδιο της υλοποίησης. Για εμάς είναι το κλείσιμο μιας μεγάλης πορείας 4-5 ετών και είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Τέλος, θα ήθελα να πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Δήμου και ιδιαίτερα στη διοίκηση της ΕΑΤΑ, η οποία στην κυρία Δασκαλάκη, στον κύριο Βλάχο και στην όλη τη φοβερή ομάδα που έχουν στην ΕΑΤΑ, η οποία πραγματικά υποστήριξε όλο αυτό το εγχείρημα. Ήταν πολύ δύσκολο και διοικητικά και γραφειοκρατικά και τεχνικά όλα αυτά τα πράγματα που είδατε, όλα αυτά τα μικρές πρωτοβουλίες να στηθούν και να υλοποιηθούν στο πεδίο της Αθήνας. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Curing the Limbo. Πήρατε νομίζω μία γεύση σήμερα από όσα κάναμε τα 3 τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζω πως μπορείτε να βρείτε όλα τα συμπεράσματα, τους οδηγούς και την εργαλειοθήκη που έχουμε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας, στο curingthelimbo.gr. Νομίζω αν μπορούμε να δείξουμε και στο site που βρίσκεται οι πληροφορίες στο μενού που θα δείτε πάνω στο site. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Θα θέλαμε να κλείσουμε με τα λόγια ενός συμμετέχοντα, του Μοχάμετ. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή συνέχεια. Curing the Limbo, it's a family. Yeah,
more than family. It's like a community itself, and inside it a lot of families. So I found like love and everything inside the workshop.